Επιστρέψαμε εδώ στο καναπέ μας με έναν άνθρωπο ιστορία. Είστε ιστορία, είστε, γράφετε και ιστορίες. Ιστορικό μνημείο. Είστε. Όχι μνημείο. Ξέρετε πάρα πολλά, κύριε Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Τώρα μου λέτε έμεσα ότι έχω γεράσει. Είναι γεγονός. Όχι, ξέρετε πάρα πολλά, γιατί σε κομβικά σημεία της ιστορίας και της αριστεράς, αλλά και γενικά της ιστορίας, ήσασταν εκεί. Τι να κάνουμε. Αυτό τι και είναι δεν είναι μόνο τώρα. Ότι υπήρξατε παρόν, αλλά είχατε και παρατηρητικότητα. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλή μνήμη να τα γράφετε. Να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται εδώ γιατί κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της βιογραφίας σας. Ναι. Το δεύτερο μέρος της βιογραφίας. Το δεύτερο βιβλίο. Ναι, λέγεται Κάτω από τις Τάχτες. Αφορά τη μεταπολίτευση. Το πρώτο ήταν πριν σβήσουν τα φώτα. Πριν σβήσουν τα φώτα ήταν απεσιόδοξη. Το δεύτερο είναι Κάτω από τις Τάχτες. Ναι, αλλά τα φώτα δεν έσβησαν, βλέπετε. Όχι, δεν έσβησαν. Άρα είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, ναι, και έσβησαν. Κάτω από τις Τάχτες υπάρχει ένα καρβουνάκι. Δεν σβήνει ναι, πάντα. Ναι, πάντα υπάρχει μια κάφτρα έτσι στα χωριά μας, μια και μου υποθανάσει ότι είναι από την Καρδίτσα. Την Καρδίτσα, βέβαια. Στα χωριά μας, επειδή δεν είχαμε σπίρτα παλιά κλπ. Τσακμάκι. Συντηρούσαμε τη φωτιά κάτω από τη στάχτη. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Μια απαλή πνοή ναι. Σε μια κάφτρα ξαναφούντωνε η φλόγα. Τώρα εδώ μιλάμε για εσωτερική φλόγα όμως. Έτσι. Επειδή λες ότι βρίσκομαι στα γεγονότα, πρέπει να ξέρεις ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα. 22 Νοεμβρίου ναι. Δολοφονήθηκε ο πρόεδρος Κέννεντι. Ναι, το είχαμε αφιέρωμα. Το είχαμε αφιέρωμα. Α, το είχατε. Ναι, αμέσως πριν λίγο πριν πείτε. Λοιπόν, για φανταστείτε τώρα. Σε μια χρονιά που πηγαίνω, εγώ είμαι 12 χρόνια, ούτε 12, ναι. Δολοφονείται ο Λαμπράκης, ο Γρηγόρης ναι. Ο Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη και δολοφονείται και ο πρόεδρος Κέννεντι. Έτσι στράφηκα εγώ σε αυτό που λέτε στα γεγονότα. Δηλαδή άρχισα μικρός πολύ, αντί να διαβάζω μικρούς ήρωες, μάσκα, τέτοια ναι, που διαβάζαμε, ναι. Μυστήριο ναι, κλπ. Ναι. Ξεκοκάλιζα τις εφημερίδες του ναι. Τζαγκαρά δικού μας, με τις οποίες τυλίγαμε τα παπούτσια. Ναι. Και έτσι υπερπολιτικοποιήθηκα, διαστραμμένο από πολύ μικρή ηλικία. Κατάλαβες. Η δολοφονία του Κέννεντι έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Αλήθεια. Ήταν σοκ για μένα. Mm. Γιατί κάπως τον είχαμε μυθοποιήσει. Τον είχαμε φτιάξει με τη φαντασία μας όπως θέλαμε τον Κέννεντι. Αριστερό τον είχαμε φτιάξει. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι είναι από τις λίγες βιογραφίες ναι. Που δεν μιλάνε για εσάς. Αλλά μιλάνε για όλο το κοινωνικό πλαίσιο, για όλο το ιστορικό πλαίσιο. Δηλαδή οι πληροφορίες για εσάς, για το γάμο σας και αυτά είναι ελάχιστες. Ναι, ναι. Συγκριτικά με τις ζωές των άλλων. Ναι, βέβαια. Μα στον πρώτο τόμο, δηλαδή στο πρώτο βιβλίο, που είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο, ναι, υπάρχει ναι, από ναι. Στη συνέχεια. Ο πρώτος τόμος τελειώνει το 1974 με την πτώση της δικτατορίας. Ναι. Και εδώ είναι η πρώτη μεταπολίτευση, δηλαδή μέχρι το 1930-2000, ξέρω εγώ κλπ. Στο πρώτο βιβλίο λέω, εγώ είμαι η άλλη. Δηλαδή δίνω στο πρώτο βιβλίο. Φωνή σε αυτούς που δεν έπαιρναν ποτέ το λόγο. Να. Στο γενέθλιο τόπο, ναι, οι απλοί ναι. Άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ όμως δίνω το λόγο στους πρωταγωνιστές με τους οποίους ήρθα σε επαφή σε μικρή ηλικία, διότι ήμουν κατά κάποιο τρόπο κάτι παραπάνω από το δεξί χέρι του Χαρίλο, του Καρδιτσιώτη. Ναι, ναι. Και επομένως, μέσα από αυτή τη σχέση έτσι, στην ηγεσία του κόμματος τότε κλπ. Γνώρισα όλες τις μεγάλες προσωπικότητες και έχω στιγμιότυπα από αυτές. Συγκλονιστικά. Αλήθεια, δηλαδή, αντί να έρθω τώρα να σου λέω τι είναι ο Καραμαλής, τι έκανε, τι δεν έκανε κλπ. Με τρεις-τέσσερις εικόνες σου μιλάω για τον Καραμαλή. Με άλλες τόσες σου αποκαλύπτω την προσωπικότητα, το ένιγμα και τις αντιφάσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Mm. Άλλες, ξέρω, του Κύρκου, του Χαρίλο Φλωράκη, όλων των προσωπικότητων εκείνης εποχής. Μάθαμε και πράγματα από εδώ, για την ιστορία τους. Ναι. Την προσωπική ιστορία τους όμως, γιατί ναι. Δεν είναι μόνο η πολιτική ναι, ιστορία ναι, τους. Και καμιά φορά έχει πλάκα, γιατί καταλαβαίνεις ότι η προσωπική ιστορία του καθένα, τα πάθη του ή τέλος πάντων τα δύνατα σημεία του, πώς επηρεάζει την πολιτική μας σκέψη βέβαια. Και τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει, για να ξεκινήσω αυτή την εικόνα ας πούμε, έχει παρεξηγηθεί. Ο Λεωνίδας Κύρκος, ναι. Διότι είναι να μιλήσει στη Βουλή ο Κύρκος ή ο Φλωράκης. Ο Φλωράκης. Ο Φλωράκης έχει Α, με την ομιλία, με το λόγο. Να παρεξηγηθεί στη Βουλή, γιατί την ώρα που είναι να μιλήσει στη Βουλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αντί να τον ακούσει, φεύγει. Ναι. Ξαφανίζεται. Ναι. Πάτε εσείς να βρείτε πού έχει πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και βρίσκω. Και βρίσκεται. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να το πείτε στον αέρα. Όχι, όχι. Βρίσκεται εκεί που στο φαντάζεστε. Στο βιβλίο το γράφει. Το που πήγε ο Ανδρέας, δηλαδή προσέξτε, ήταν εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση και μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι. Μίλησε πρώτα ο Αβέροφ, εγώ είδα τον Ανδρέα από πάνω, ότι σκυλοβαριότανε. Είχε βαρύνει ο Αβέροφ, ήταν και άρρωστος, δεν. Και όταν σηκώθηκε ο Φλωράκης να μιλήσει, που θα του έκανε και κάποιες προσωπικές ερωτήσεις. Ναι. Είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Ο Ανδρέας σηκώνεται και φεύγει. Στην αρχή λες πάει τουαλέτα. Ο άνθρωπος ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων θα πάει και τουαλέτα. Αλλά ο Ανδρέας πουθενά.
Εγώ βγαίνω να δω αν είναι το αυτοκίνητό του είναι μέσα στη Βουλή, δηλαδή η λιμουζίνα του που ναι, ναι. είναι θωρακισμένη, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Πού πήγε ο Ανδρέας. Έλυσα λοιπόν το ένιγμα που πήγε ο Ανδρέας. Είναι εκπληκτικό το τι έκανε τις 2,5 ώρες που έλειπε από τη Βουλή. Ναι, αλλά γύρισε και μίλησε στη Βουλή. Και ήτανε, τότε ήταν ήρεμος πια, χαλαρός, απολαυστικός. Σε χαλαρώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή χαλάρωσε. Ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσωπική παρεξήγηση. Να πει ο Φλωράκης στη δικιά μου την ομιλία έφυγε, άρα να ρί. Τον συγχώρησε ο Χαρίλος. Τον συγχώρησε σε όλα. Ο Χαρίλος συγχωρούσε τον Ανδρέα στα πάντα. Εκτός από μία στιγμή, του είχε μία αδυναμία. Του είχε μία αδυναμία περίεργη, ας πούμε. Εκτός από μία και μοναδική περίπτωση που δεν ήταν και καλή. Δηλαδή, είχε πάει ο Ανδρέας στην εντατική τότε, αυτό που λέμε 89. Ναι. Και του λέει, στο Λονδίνο. Εδώ. Α, εδώ. Εδώ. Είχε πάει στο ημέρες. Γενικό κρατικό ο Ανδρέας. Ναι, ναι. Ιούνιος του 89. Και έπρεπε να σχηματιστεί κυβέρνηση, ας πούμε. Δεν υπήρχε αυτοδύναμη πλειοψηφία ούτε από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν πρώτο κόμμα, ούτε Πασόκ, συνασπισμός. Και του λέει, η γραμμή δικιά μας ήταν να σχηματιστεί μια κυβέρνηση της ευρύτερης δυνατής στήριξης. Δηλαδή να τη στηρίξουν και τα τρία κόμματα, αλλά να έχει προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής. Αυτή ήταν η δική μας η κατεύθυνση. Και του λέει, βρε μανούλα μου, Ανδρέα, άσε να φύγει από τη μέση αυτή η ψαροκασέλα της κάθαρσης. Σκάνδαλο Κοσκοτάδη. Ναι, ναι, ναι. Και μετά θα τα βρούμε εμείς τα δύο κόμματα, Συνασπισμός και Πασόκ. Θα κάνουμε μία επιτροπή. Τώρα μήθε. Οι δυο μας, του λέει ο Ανδρέας. Οι δυο μας. Και στην αντιατυχία. Οι δυο μας. Βρε αμάν, βρε το έτσι, το άλλο κλπ. Εκεί πρώτη φορά ο Χαρίλος θύμωσε με τον Ανδρέα. Γιατί νόμισε ότι συμπεριφερόταν σαν να τον έχει στο χέρι, που λέμε. Ναι. Εκεί τον έπιασε το ορεινό, το καρδισιώτικο τώρα. Είναι... Και πείσμωση. Και ο Χαρίλας μπορεί να ήταν ο πιο ανοιχτός και ο πιο ελαστικός άνθρωπος του κόσμου. Πολύ ελαστικός. Παρόλο που το βιογραφικό του θα λέει, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ήταν υποδιοικητής του Δημοκρατικού Στρατού. Στα βουνά, πάνω, στον εμφύλιο που έκατσε τόσα χρόνια φυλακή, 17 χρόνια φυλακή, 5 χρόνια εξορία. Να είναι τόσο μαλακός και τόσο γλυκός άνθρωπος, ανοιχτός κλπ. Ναι, στο 99,7% ήταν μαλακός. Στο 0,3% όμως, άμα πείσμονε, τέλειωσε το πανηγύρι. Ναι. Είναι άνθρωπος της ζωής σας. Που λέμε και εμείς στα μέρη μας, μουλαρώνεις. Ναι, αυτό μουλάρωσε. Ναι. Είναι άνθρωπος της ζωής σας σε πολύ μεγάλο βαθμό, Χαρίλος Φλωράκης. Ναι, το έφεραν έτσι στα πράγματα. Και λίγο τυχαία, γιατί ναι. μέσα στη δικτατορία εγώ είχα έρθει σε επαφή με μια μεγάλη προσωπικότητα του εργατικού κινήματος, μέσα σας λέω τώρα λεπτομέρειας, που λέγεται Δημήτρης Μουρτζίκος, και αργότερα αυτός πήγε εξορία. Ναι. Και μίλαγε για μένα με έναν τρόπο υπερβολικό, με ναι. θαύμαζε, ξέρω εγώ, που έκανα αυτό, που έκανα το άλλο κλπ. Ο Χαρίλος έψαξε να δει ποιος είναι αυτός ο τύπος, ας πούμε. Μάλιστα. Και συνέβη το εξής. Η γυναίκα με την οποία ερωτεύτηκε μετά, η Μάγδα Αναγνωστάκη, είναι από την πατρίδα μου, παντρεύτηκε από την πατρίδα μου η αδερφή της, δηλαδή την οικογένεια Κούντουρου. Ναι. Τα έχετε ακουστά το σκηνοθέτη, τον Νίκο Κούντουρου, τους Κούντουρους και λοιπά. Εννοείται. Άρα λοιπόν μπόρεσε να μάθει μέσα στη δικτατορία ο Χαρίλος, μέσω των Κούντουρων, ποιος είμαι εγώ και να νιώσει ασφάλεια, με κατάλαβες. Βέβαια. Και έτσι μόλις πέφτει η δικτατορία, εγώ 22 χρονών ήμουνα, μου λέει έλα εδώ. Στην αρχή του είπα ένα μισό όχι, αλλά μετά. Λέγαμε πριν για τον Ανδρέα Παπανδρέου και είναι ενδιαφέρουσα μια ιστορία. Όταν είχα τις εκλογές και ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, που τον κράτησε στην Ελλάδα ένα ζεμπέκικο. Κοίταξε. Ένα τραγούδι τον κράτησε. Κοίταξε, ο Ανδρέας είναι. Ναι. Ο Ανδρέας είναι ένιγμα, έτσι. Έχει πολλές διαστάσεις. Αυτή είναι πολύ ωραία ιστορία. Τότε, ας πούμε, πέφτει η δικτατορία και έχουμε εκλογές. Ναι. Κερδίζει, όπως καταλαβαίνεις, θριαμβευτικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, λόγω του ότι ο κόσμος ήθελε σταθερότητα μετά την πτώση δικτατορίας κλπ. Πήρε ένα απίστευτο ποσοστό ο Καραμαλής. Δεύτερος ο Μαύρος Ένωση Κέντρου. Τρίτος ο Ανδρέας με 12,5%. Το θεώρησε εξευτελιστικό νούμερο. Ναι. Πίστευε ο Ανδρέας ότι με το που ερχότανε θα έφτανε όλοι. Ναι. Έτσι πίστευε. 12,5% ναι. πήρε. Έπεσε σε κατάθλιψη βαθιά. Ναι. Προσέξτε, διότι εδώ έχουμε μια προσωπικότητα που ενώ τη βλέπεις στο μπαλκόνι και είναι θριαμβευτική ναι, ναι, ναι. κλπ. Έχει ένα μεγαλείο. Έχει τρομερά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, ας πούμε το 79, οι δύο κορυφαίες χαρισματικές προσωπικότητες της Ελλάδας, που είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μίκης Θοδωράκης,
γλίστρησαν στην πιο βαθιά κατάθλιψη που μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης το γράφετε στο βιβλίο ότι και οι δύο. Εννοούμε ιατρικά κατάθλιψη. Ιατρικά, σε βαθύ. Δηλαδή, βλέπετε πόσο οι άνθρωποι έχουν, ναι, πάνω και κάτω, έτσι. Ωραία. Και λοιπόν, αποφασίζει να φύγει τότε. Και λέει: δεν μένω, φεύγω, απογοητεύτηκα, δεν με θέλουν οι Έλληνες. Περίμενε ο Ανδρέας μια θριαμβευτική επιστροφή, ναι, μετά την πτώση της δικτατορίας. Φεύγω. Και κάποιοι που συνομώτησαν του λένε: δεν πάμε στον Βασίλη, τον Τζιτσάνι, έτσι, αποχαιρετιστήρια, να αποχαιρετήσει την πατρίδα. Αυτός όμως, ένας έκτορας, πάει και λέει στον Τζιτσάνι: Βασίλη, ο μεγάλος είναι λιώμα. Κανόνισε να τον ανεβάσεις. Και πραγματικά πάνε, έχουν στήσει πολλά τραπέζια που είναι όλα στημένα. Ναι, ναι. Μάλιστα, μια φοβερή γυναίκα σηκώνεται και χορεύει ζαϊμπέκικο πάνω στο τραπέζι. Και αυτό στημένο. Στημένο και αυτό. Από ψηφοφόρους του Πασόκ. Όλα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά. Και όλοι τον Ανδρέα, χαρές, αγάπες κλπ. Ο Ανδρέας είναι μελαγχολικός. Και κάποια στιγμή ο Ανδρέας, όταν παίζει τη Γερακίνα, ο Τζιτσάνης, με τη Γερακίνα, ζιός. Πάλι από εσάς, από τα μέρη τα δικά σας. Τρίκαλα, βέβαια. Είμαι της Γερακίνας γιος, ο Ανδρέας, έτσι μελαγχολικός όπως είναι, σηκώνεται και ρίχνει μια ζεϊμπεκιά. Το μαγαζί όλο γίνεται χαμός. Και μόλις τελειώνει το ζεϊμπέκικο, πηγαίνει ο Τσιτσάνης και υποκλίνεται με τον μπουζούκι έτσι στο μεγάλο. Από εκείνη τη στιγμή ο Ανδρέας είπε: δεν φεύγω. Ναι. Δηλαδή, χάρη σε ένα ζεϊμπέκικο έμεινε. Διάβασα επίσης που λέτε στο, βιβλίο ότι επίτηδες έμαθε ζεϊμπέκικο. Για κάπως να συνδεθεί με τους Έλληνες. Ένας Έλληνας, ναι, του εξωτερικού. Στον Καναδά, ένας πανταζής. Ναι. Λείπει, έχει φύγει τώρα. Μετά έγινε φίλος μου και φίλος των Παναγούλιδων. Ναι, ναι, ναι. Στον Καναδά έγινε αυτό. Ναι. Του λέγανε: κοίταξε, Αντρέα, τώρα μη σε λένε ότι είσαι τεχνοκράτης εσύ. Αν θες να επιστρέψεις ένας άνθρωπος του λαού, πρέπει να χορεύεις ζεϊμπέκικο. Ναι, ναι, ναι. Ή ακόμα και τσάμικο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ζεϊμπέκικο πρέπει να μάθεις. Δεν γίνεται να μην χορεύεις ζεϊμπέκικο. Και ένας πανταζής του έμαθε το ζεϊμπέκικο. Και έτσι πραγματικά, αλλά μετά το ένιωσε μέσα του Ανδρέα. Δεν ήταν φτιαχτό αυτό. Ναι, ναι. Μετά ταυτίστηκε με αυτό το ρόλο, ας πούμε, και η ζεμπεκιά τον έφτιαχνε ψυχολογικά, ναι, ας πούμε, στις μεγάλες διακυμάνσεις του στα πάνω και στα κάτω του, έτσι. Και η στιγμή που φεύγει από τον Χαρίλαο και προσβάλλει τον Χαρίλαο, είναι μια αντισυμβατική συμπεριφορά, έτσι, δεν, ναι, είναι. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι σε μερικούς ανθρώπους πολλές φορές συσσωρεύεται τόση ενέργεια που χρειάζεται μια εκφόρτιση. Για να μην πέσουν σε κρίση ψυχική, ναι, πρέπει να εκφορτιστούν. Είτε γράφοντας ένα συμφωνικό έργο, Μίκης, ξέρω εγώ, ναι, κλπ. Ναι. Ή να μπλέξουν σε μια εξωτερική κρίση ή να κάνουν έρωτα. Λέω, ο πρώτος αναμάρτητος στο λίθον βαλέτε. Ναι, λέω, ναι, αυτά που έχει κάνει ο Ανδρέας, ο τελευταίος οδοντίατρος έχει κάνει χειρότερα. Λέω, τώρα με τον οδοντίατρος καημένο. Ναι, τα λέει, ήταν τυχαία, είναι επάγγελμα. Ναι, τυχαία, ας πούμε. Τι άνθρωπος ήταν ο Ανδρέας? Επειδή ψυχολογείται. Έχετε εντρυφίσει και στην ψυχολογία. Ανδρέας, ψυχολογείται σωστά τις προσωπικότητες. Αν τον είχες δει στα νιάτα του, ας πούμε, τον τρόπο που επικοινωνούσε στον κόσμο, δημιουργούσε μία μέθη. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Το ποτό που έδινε στον κόσμο, μεταφορικά, ναι, 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 το ποτό, το έπινε και ο ίδιος. Είχε δηλαδή, επίγνωση. Ναι, ναι. Όχι, είχε επίγνωση, η ταύτισή του, ναι, ήταν, ναι, πραγματική, ναι, το καταλάβετε. Α, okay. Αλλά έχει μια. Έχει ο Ανδρέας μια εσωτερική ασυνέπεια, πρέπει, ναι, να την καταλάβουμε. Δηλαδή είχε εσωτερικές άλυτες αντιφάσεις, αντιθέσεις από την προηγούμενη του ζωή, τις οποίες δεν μπόρεσε να τις επιλύσει πριν να ανέβει στην κορυφή. Και αυτές βγαίνανε με διάφορους τρόπους. Ακόμα και η φοβερή σκηνή που όλοι το λέει, εμείς τότε παριστάναμε και λίγο τώρα τους ηθικολόγους και όχι εμείς δηλαδή, ο κόσμος, ναι, ναι, υποκριτικά, και που είναι η Δήμητρα ψηλά, ναι, ναι. Έχει επιστρέψει από το Λονδίνο μετά την επέμβασή του στην καρδιά και της κάνει το νεύμα, ναι, έτσι. Ναι. Αυτό το νεύμα δεν ήταν νεύμα απλώς στη Δήμητρα, ας πούμε. Ήταν νεύμα στη ζωή. Ήταν νεύμα στον έρωτα. Ήταν πραξιγενεότητας. Απέναντι του θανάτου. Ήταν πραξιγενεότητας. Και άμυνα στο θάνατο. Ναι. Αυτός, ναι. Δηλαδή ο έρωτας σαν άμυνα στο θάνατο. Έτσι, ναι, αρπάχτηκε από τη Δήμητρα σε μια περίοδο που άρχισε να διαισθάνεται ο Ανδρέας ότι επέρχεται το τέλος, ότι κάτι βαθύτερο συμβαίνει μέσα του, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, θα πεις, το έβλεπες πάντα έτσι. Κοίταξε, δεις, εγώ αυτό το βιβλίο το γράφω με τη σκέψη που απέκτησα στα 40 μου. Όχι με το όπως ήμουν, ξέρω εγώ, ναι, 22, ναι, 25, ναι, ετών, δεν έχει και μεγάλη διαφορά, αλλά στα 40 μου έγινε μέσα μια εσωτερική
μετατόπιση, ας πούμε. Δηλαδή πέρασα από το πάθος στη συμπάθεια. Από τους υψηλούς πυρετούς στα δέκατα. Ναι, ναι. Και έτσι βλέπω τα ανθρώπινα με μια μεγαλύτερη ηθική και διανοητική μετριοπάθεια. Ναι, γιατί αυτή η κίνηση το έλα κατακρίθηκε πολύ. Και χλεβάστηκε. Χλεβάστηκε, αλλά θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Ναι, κάνει έτσι. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι μια φοβερή στιγμή αυτή. Έτσι δεν είναι? Εσείς τότε πώς το κρίνατε? Δηλαδή μεταξύ σας τι λέγατε στην πραγματικότητα? Άσχετα τι λέγατε δημοσίως. Ας πούμε το Μίκη, ας πούμε. Ναι, τι έλεγε ο Μίκης γι' αυτό? Πήγε κάτι να κάνει αστείο, του λέει: έχει κάνει πολύ χειρότερα από τον Ανδρέα και βουλωστό. Του λέω: μίλε. Δηλαδή, και αμέσως το κατάλαβε και ο Μίκης, ας πούμε. Ναι. Και ο Χαρίρας δεν το είδε αρνητικά, ας πούμε. Ναι. Ο κόσμος όμως, ο υποκριτικός κόσμος, όμως να σου πω για τον πατέρα μου, ας πούμε, έχει σημασία. Ναι. Ο πατέρας μου αριστερός, με τζαγκάρης. Του λέω: σαν να με απατάς, του λέω, με τον Ανδρέα. Ναι. Λέει: άκου να δεις, μου κάνει στο καφενείο. Είναι ένα καφενείο που παίζουν χαρτιά μέχρι τις 7 η ώρα. Ναι. 7.30, μετά τις 7.30 αρχίζει η ρακοποσία. Είναι ανδρικό καφενείο. Ανδρικό. Λοιπόν, εκεί στο καφενείο τώρα είμαστε όλοι με τον Ανδρέα, μου λέει. Μετά την ρακή. Γιατί? Ή στον καφέ. Μετά που. Μετά. Δηλαδή, σου λέει, απαλλάχθηκε από τη γυναίκα του και πήρε μια νέα. Που όλοι το ονειρεύονται να το κάνουν, αλλά δεν το έκανε κανείς τους, ας πούμε. Τώρα είμαστε με αυτή την έννοια όλοι ανδρικοί. Έτσι λοιπόν γύρισε να δίνουν τη φωτογραφία, την πίσω φωτογραφία. Α, ναι, ναι, υπάρχει μια φωτογραφία που είστε. Θα σου πω τώρα την ιστορία αυτή. Είναι ο Παπανδρέου και ο Φλωράκης. Τώρα δεν ξέρω, είναι στο Πιστόφυλλο. Ναι, ναι. Και είστε εσείς στη μέση. Στη μέση. Αυτή η φωτογραφία. Προσέξτε, πού τη βρήκα. Αυτή δεν είναι η πραγματική φωτογραφία. Δηλαδή δεν έχω τη φωτογραφία, ούτε το φιλμ, ούτε τίποτα. Από εφημερίδα είναι. Από εφημερίδα την είδε ο πατέρας μου. Του άρεσε να φέρει τον Φλωράκη και τον Ανδρέα σε επικοινωνία. Είναι Νοέμβριος του 89, την στιγμή που σχηματίζει η κυβέρνηση Ζολότα, που μετέχουν τώρα πια και τα τρία κόμματα. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο πατέρας μου την είδε στην εφημερίδα, την έκοψε, την κόλλησε πάνω σε ένα χαρτόνι με αλευρόκολλα και την είχε στο νάιλον που είχε την ταυτότητά του από πίσω. Αλήθεια. Με αυτήν πέθανε, με αυτή τη φωτογραφία. Αυτή όταν πέθανε και η μάνα μου, τη βρήκα στα χαρτιά της. Και έτσι με αυτή τη σκευρωμένη φωτογραφία έπειτα από 30 και χρόνια την έβαλα στο πιστόφυλλο. Τι σήμαινε αυτή η φωτογραφία για τον μπαμπά σας, σαν μπαμπά? Ο πατέρας μου δεν του άρεσε η οξύτητα, η μεγάλη μεταξύ Κουκουέ, Συνασπισμού και Ανδρέα. Ναι, ναι, ναι. Ήθελε τέλος πάντων μια ενότητα, μια φιλία. Δεν του άρεσαν του πατέρα μου οι μεγάλες αντιπαραθέσεις. Και συγκινήθηκε από αυτή τη φωτογραφία και την έκοψε. Ναι. Τώρα η ιστορία της, αν θέλετε να σας πω, της φωτογραφίας είναι συγκλονιστική. Ναι. Είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι. Και μέσα είναι πρόεδρος του Σαρζετάκης και βλέπει πρώτο το Μητσοτάκη. Εμείς με το Χαρίλο περιμένουμε στο φουαγέ, ας πούμε, κάπου μέσα σε ένα φουαγέ που είχε η Προεδρία της Δημοκρατίας. Και έβλεπα το Χαρίλο αμήχανο. Ξαφνικά αισθάνομαι ότι έρχεται ο Ανδρέας. Mm. Μπαίνει μέσα ο Ανδρέας. Έχει μεσολαβήσει η κυβέρνηση Τζανετάκη. Έγινε η παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Χαρίλος ένιωθε αμήχανα. Τον κατάλαβα, γύρισε ενστικτοδός προς τον τοίχο, κράταγε νευρικά την πίπα του, την κρατάει και εκεί μου φαίνεται στη φωτογραφία. Είχε μια νευρικότητα. Ναι. Και εκεί λέω: κάτι πρέπει να κάνω ώστε να μην είναι τόσο ο Χαρίλος αμήχανος. Αισθανόμενος τον Ανδρέα ότι πλησιάζει, πέφτω πάνω του και του λέω ότι είμαι χαμηλόφωνα. Στερνή μας γνώση, Πρόεδρε. Ναι. Αυτό είναι διφορούμενο. Και προς αυτόν που δεν δέχθηκε πριν να κάνουμε μαζί κυβέρνηση τα τρία κόμματα. Και προς εμάς που τον παραπέμψαμε, εν πάση περιπτώσει, κακός. Ναι. Έτσι. Ο Ανδρέας ένιωσε μια τέτοια εφορία ευνίδια, ένα γέλιο. Και πολύ γέλιο. Και στη στιγμή αυτή με πιάνει το κριτικό μου, το αυθόρμητο, και λέω μια μαντινάδα. Αυτή είναι η φωτογραφία. Αλήθεια. Η μαντινάδα είναι η εξής. Δεν μαγειρεύω μπλιό κουκιά. Μπλιό στα κριτικά, πάει να πει πια. 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 Δεν μαγειρεύω μπλιό κουκιά, δεν στένω μπλιό τσικάλι. Εκάηκα τη μια φορά, δεν γέγομαι την άλλη. Το δεν στένω τσικάλι, ενώ με δεν στείνω τσουκάλι. Το τσουκάλι, ναι. Εκάηκα τη μια φορά, δεν γέγομαι την άλλη. Ο Ανδρέας κάει στα γέλια. Και αυτή είναι η σκηνή. Και λέει ο Χαρίλος, πια του φεύγει η μηχανή, και λέει: μπλιό, Ανδρέα, στα κριτικά. Ναι.
πάει να πει πια. Ναι. Κάνει τον Ντερμία, ναι, ναι, διότι είχα στη φυλακή ένα κριτικό που λεγόταν Μανώλης Ιγανός γιατρός και τα άμαθα και εγώ τα κριτικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα θεμάθηκε από τη γυναίκα του, η οποία ήταν μπάσχετος κριτικής καταγωγής, η Μάγδα. Λεωνίδας Κύρκος, επειδή. Να πούμε λίγο για το Θεοδωράκι. Ναι, θα πούμε για το Θεοδωράκι, να πούμε λίγο τον Κύρκο που είναι πιο πριν, γιατί ναι, ο Θεοδωράκης είναι μεγάλο κεφάλαιο ναι, στη ζωή σας. Σελίδα 154 είναι ο και όλο πριν Θεοδωράκης. Υπάρχει παντού Θεοδωράκης. Έχω γράψει καταρχήν τη βιογραφία του. Σωστά. Σωστά. Ο Λεωνίδας Κύρκος. Σαλός Θεού, δηλαδή ο τρελός του Θεού. Ναι. Ναι, ναι. Όταν ήμουν μικρή και άκουγα τον Κύρκο. Ναι. Ούτε καταλάβαινα τι έλεγε. Όμως με μάγευε. Αυτό ήταν το προσόν του, το πολύ μεγάλο, σωστά. Ήταν συγκλονιστικός ομίλητης. Ναι. Αλλά και λίγο εθεροβάμωνα, ας πούμε. Mm. Έχω έτσι μια σκηνή φοβερή με τον Καραμαλή. Που ο Καραμαλής αδίκως, ας πούμε, δεν ξέρω. Ο καημένος ο Λεωνίδας. Υποτίθεται ότι είχαμε τα σταγονίδια της Χούντας, ότι κινδυνεύαμε ακόμα από τους χουντικούς. Mm. Το υπερέβαλε αυτό. Και ήθελε η αριστερά να στηρίξει κατά κάποιο τρόπο τον Καραμαλή. Mm-hmm. Αλλά έτσι που το έλεγε ο Λεωνίδας, νευρίαζε τον Καραμαλή. Και του λέει, ας πούμε, πρόεδρε, πρέπει η γραμμή του κουκουέ εσωτερικού, ήταν τότε κουκουέ εσωτερικού, είχαν διασπαστεί τα δύο κουκουέ που λέμε. Το κουκουέ εσωτερικού, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνησή σου έναντι των κινδύνων από τους χουντικούς. Ποιους κινδύνους, δεν υπάρχει, αυτό είναι στο μυαλό σας μόνο, νευρίαζε. Και λοιπά. Και κάτι άλλο, θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, διότι εμείς συνενούμε ναι, στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας σε αντίθεση με τον Ανδρέα και τον Κουκουέ, ξέρω εγώ, ναι, και λοιπά. Ναι. Τι να με στηρίξετε, εσείς θα με στηρίξετε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Δηλαδή, του φαινόταν μεγαλομανιακή. Ναι. Πρόεδρε μου, το κόμμα μας θέλει να φέρει τη συνένεση στην πολιτική ζωή. Να τελειώσει αυτή η κάθετη πόλωση που υπάρχει με τον Ανδρέα. Του λέει, εσείς δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Τι συνένεση να φέρετε στην πολιτική ζωή που τσακώνεστε μεταξύ σας οι αριστεροί. Γιατί τον θύμωνε τόσο, ένας άνθρωπος που ήταν και ευγενικός κιόλας. Γιατί ο Λεωνίδας στην προσπάθειά του υπερέβαλε. Υπερέβαλε, ναι. Υπερέβαλε. Και είναι όμως και κάτι άλλο πιο προσωπικό. Ο Λεωνίδας ένιωθε μια μεγάλη συμπάθεια προς τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν. Δεν το έλεγε, αλλά έμεσα φαινότανε. Δηλαδή, αν το 1974 στη θέση του Καραμαλή βάζαμε, όπως θα ήταν πολύ πιθανό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, θα ήταν καλύτερα. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είχε διατρέξει μια μεγάλη διαδρομή μέσα στη δικτατορία και ήταν πια δημοκρατικός, προωθημένος κλπ. Είχε κάνει και αυτοκριτική για το παρελθόν. Ενώ το Χαρίλα, όταν το ρώτησα εγώ, δεν μου λες καπετάνιο, του λέω, θα ήταν καλύτερα ο Κανελόπουλος ή ο Καραμαλής, μου λέει. Πάψερε, μου λέει. Πάψερε, μου λέει. Δεν ήθελε τον Καραμαλή, δηλαδή να νιώσει πιο πολύ σταθερότητα. Τον συμπαθούσε τον Καραμαλή και τον Καραμαλή ο Θεοδωράκης. Και η μεν και η δε. Πρόσεξε, έχω τη σκηνή που είναι φοβερή αυτή η σκηνή με τον Καραμαλή, που τα λέει όλα, αυτό να τα βλέπουν οι σημερινοί πολιτικοί. Θα φτάσουν οι σημερινούς. Αυτό να το μάθουν οι σημερινοί πολιτικοί. Πρόσεξε να δεις. Εγώ πάω σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ξέρω εγώ, που λέμε στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ήταν εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας το 80. Θα εκλεγόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας πούμε. Και έγινε μια συζήτηση. Είχε έρθει η Βιργινία Τσουδερού, άλλοι βουλευτές. Εγώ δεν ήμουν πιτσιρικάς, είμαι 27 χρονών. Και λέγανε διάφορα, θα ήμουν τελευταίος ομίλητης. Και ήμουν αφηρημένος τελείως. Άκουγα αυτά που λέγανε. Και ξαφνικά ακούω ότι πρέπει να βγω εγώ στο βήμα. Βγαίνω στο βήμα και λέω. Τι να σας πω, λέω. Σας άκουγα τόση ώρα. Αλλά δεν συμφωνώ, λέω. Δεν συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι ο Καραμαλής, τι να σας πω, λέω, δεν θα κάνει αυτά που λέτε. Γιατί μου θυμίζει ο τρόπος που διαχειρίζεται το ρίσκο, τους κινδύνους, μου θυμίζει το μουλάρι του παππού μου, που στα κακοτράχαλα μονοπάτια της Κρήτης στα βουνά μας, πατάει πρώτα το ένα πόδι, δοκιμάζει. Και μετά σηκώνει το άλλο. Αφού νιώσει ότι είναι σταθερό το έδαφος, σηκώνει το άλλο πόδι και δώσ' του. Mm. Την άλλη μέρα, μία δεξιά εφημερίδα λέει: Ιδού οι νέοι πολιτικοί. Μουλάρι αποκαλεί τον πρόεδρο. Και τώρα μπορεί να και μπαίνει στο γραφείο. Τώρα μόνο αυτό συμβαίνει. Μπαίνει ο Χαρίλα στο γραφείο μενόμενος, mm, πετάει την εφημερίδα έτσι. Mm. Και μου λέει: Ποιος είσαι ρε εσύ που λες μουλάρι τον Καραμαλή. Με τι μούτρα θα τον δω εγώ μεθαύριο. Mm. Τι να του πω τώρα. Δεν του λέω τίποτα να πέχω, νευριάσει εγώ έτσι, απότομος και λοιπά. Του λέω άστονε, θα ξεθυμάει. Εν τω μεταξύ όμως, πήρε ένα δημοσιογράφος να μάθει τι ακριβώς είπα, άρχισε να μαλακώνει ο Χαρίζος όπως γίνεται συνήθως. Τον ήξερα απ' έξω και ένα κάτω, λέω σε λίγο. Και ενώ ήμουν πολύ στενοχωρημένος,
χτυπάει το τηλέφωνο η τηλεφωνήτρια από το κέντρο κάτω και μου λέει, ξέρεις, από τον πρόεδρο, λέει, παίρνει 30 φίλοι. Δεν ακούω καλά, είμαι και συγχυσμένος. Και μου δίνει το τηλέφωνο και ακούω τη φωνή του Καραμαλή. Και μου λέει, εσύ με καταλαβαίνεις μόνο γιατί είσαι χωρικός. Του λέω, ρε Χάρη. Εσείς νομίζετε ότι είναι ο Χάρη. Κόψε τις μπιπ. Κόψε τις μπιπ. Ναι. Γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένος, του λέω, κόψε τις μπιπ. Είπε 30 φίλοι. Βασίλης 30 φίλοι ήταν ο Χαρικλίν. Έτσι, και ενώ είπε, λεγόταν και η γραμματέα του. Η γραμματέα του λεγόταν 30 φίλου. Ναι. Εγώ δεν άκουσα καλά, μπερδεύτηκε η γραμματέα. Λέει το Χαρικλίν είναι. Και νόμιζα ότι ήταν ο Χαρικλίν. Του λέω, κόψε τη. Χάρη, δεν έχω όρεξη πρωί-πρωί, του λέω. Και εγώ είμαι ο πρόεδρος, μου λέει. Εσύ με κατάλαβες γιατί είσαι και εσύ χωρικός όπως και εγώ. Ναι. Αυτό δείχνει το μεγαλείο του Καραμαλή. Πήρε ένα παιδί, ας πούμε, ναι, τώρα, εγώ 27. Και βέβαια μετά μπήκε ο Χαρίλαος μέσα σαν βρεγμένη γάτα. Αλλά και όταν είπα του Χαρίλαου το μεγάλο μυστικό του Καραμαλή, δηλαδή όλοι οι βιογράφοι του Καραμαλή, δημιουργούσαν μια ψευδή εικόνα για την προσωπικότητα αυτή. Ναι, ο Καραμαλής είναι πιο ωραίος όπως εγώ τον παρουσιάζω. Ναι, αλήθεια είναι. Ένας κανονικός, καθόλου κανονικός άνθρωπος, ας πούμε. Είχε ερωτική ζωή. Ναι. Είχε... Δεν πήγε καλά ο γάμος του με την. Ήταν άλλος άνθρωπος, τελείως η Αμαλία, η γυναίκα του, ας πούμε. Ναι, ήταν τελείως άλλος άνθρωπος, μελαγχολική. Δεν ήταν στο χαρακτήρα του Καραμαλή. Ανιψιά του Κανελόπουλου τώρα, έτσι, ναι. Η Αμαλία. Δεν πήγε καλά, τέλος πάντων, αλλά είχαν χωρίσει από το 1972. Ναι, είχαν χωρίσει. Αλλά και από πριν. Εγώ ανακάλυψα με έναν τρόπο που δεν έχει σημασία τώρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι συγκλονιστικό. Ποιο μου το είπε τώρα, όταν το είπα του Χαρίλα, δεν σηκώθηκαν οι τρίχες του. Ανακάλυψα ότι ο Χαραμαλής είχε ένα μεγάλο έρωτα. Mm. Με μια καλονή, μη σελάς και αξιόλογη, σοβαρή κοπέλα. Αφού κανείς, αν ήταν άλλη, θα το διέρεε, θα το εκμεταλλευόταν, ναι, ναι. Δεν είναι. Όχι, ήταν αυστηρή, σοβαρή σχέση, μυστική σχέση. Δούλευε και σαν δημοσιογράφο στη Vogue, νομίζω, τη Γαλλική. Ήτανε, ναι, στη Vogue ήταν δημοσιογράφος, μια Μαρίνα την λέγανε. Ναι, μια καταπληκτική κοπέλα, έτσι. Αργότερα την είδαμε όλοι, ας πούμε, και εμφανισιακά την είδαμε πολύ αργότερα πια. Πολλα... 5 χρόνια μετά το θάνατο του Καραμαλή έκανε κάποια εμφάνιση. Πολλά πούμε, χρόνια τα είχαν. Λένε ότι ήταν 40 χρόνια μαζί. Ναι. 40. Υπερβάλλει. Εκεί υπερβάλλει. Όχι 40, αλλά μια 20 ετία πρέπει να ήταν. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί, αλλά υπερβάλλει. Εγώ διάβασα και ένα άλλο άρθρο που έλεγε ότι ήταν μαζί προ-72. Δηλαδή. Πρόωρε, παιδί. Όταν ήταν ακόμη παντρεμένο. Ναι, σιγά το παντρεμένο τώρα. Εντάξει. Δεν ήταν παντρεμένος ο Καραμαλής, πολλού δεν ήταν. Ναι. Αυτή η σχέση ήταν ανύπαρκτη. Είχε τελειώσει, ναι. Είχε τελειώσει αυτή η σχέση. Όχι, 40 χρόνια δεν είναι. Εντάξει, είναι φυσικό είναι να η κοπέλα να. Διότι και ο Καραμαλής είχε τύψει τόσα χρόνια την είχα μυστική. Γιατί την κράταγε μυστική. Της δεν έκανε κάτι. Της κατάστρεψε παράνομο. Την. Ναι. Και μετά έχω μια που λέω ότι είπε στο Βαρδί, ένα ο Βαρδί. Ναι. Σε μια στιγμή εξομολόγησε κάτι σπάνιο για τον Καραμαλή. Του είπε. Το μετάνιωσα που δεν έκανα παιδιά. Mm. Δηλαδή, με ποια θα έκανε παιδιά, η Αμαλία δεν έκανε. Ναι. Ναι. Ενώ, καταλάβατε. Ναι. Με την έκανε. Μαρίνα, ναι. Ναι. Δεν είναι πιο ωραίος έτσι ο Καραμαλής όπως τον παρουσιάζει βέβαια, ο Τσάτσος που γιατί τον παρουσιάζει όμως, ότι γιατί... στέγνωσα την ψυχή μου για να υπηρετήσω νομίζω το άλλο. Νομίζω ότι αυτή η Μαρίνα μίλησε πολύ αργότερα, μία και μοναδική φορά μίλησε, σωστά. Το και θέμα είναι ότι της. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι που αγαπούσαν πολύ τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επέλεξαν να είναι αυτή η εικόνα του ενός δηλαδή καταρχήν πολιτικού... δεν την ξέρανε, δεν τα ξέραν όλα, τον ντρέμανε. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει με όλους τους υπουργούς του Καραμαλή. Ναι. Το management του Καραμαλή, ναι. Ας το πούμε έτσι, το αισθάνομαι. Είναι άλλο ναι. Management από αυτά που ξέρετε. Ναι. Ακόμα και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης που ήταν προσωπικότητα. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε το Ράλι, το ναι. Γιώργιο Ράλι, που τον αντιμετώπιζε στα ίσια, αν και είχαν συγκρουστεί το 58. Όπως μου λέει ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που είναι σοφός άνθρωπος, μου λέει, όταν πηγαίνανε στον Καραμαλή οι υπουργοί, είχαν κατουριόνταν πάνω τους από το φόβο. Τον τρέμανε. Τους έκανε 10 ερωτήσεις, θυμόταν απ' έξω, δεν κράταγε καμία σημείωση. Ναι. Ο Καραμαλής ήξερε ότι κάθε υπουργός του είχε αναθέσει 10 θέματα. Τα θυμόταν και τα 10, ε. Έτσι και δεν ανταποκρινότανε, τον τζάκιζε. Mm. Αυτό είναι ένα management ιδιαίτερο, δεν θέλει ναι. Υψηλές ναι, τεχνίες. Ναι. Δεν λέω ότι... Αυτό είναι το μοντέρνο management, ναι. Αλλά αυτό ήταν το management του Καραμαλή και έπιανε. Ναι, ναι. Δεν ήθελε πολλά. Σου λέω, ο καθένας θα κάνει 3 πράγματα, 4, τι έγινε, σούπα, δεν αυτό κλπ.
Έτσι, και ο ίδιος φρόντιζε το μύθο του ο Καραμαλής. Δεν ήθελε να φαίνει την προσωπική του ζωή. Όπως και ο Ντεγκόλ. Είχε μελετήσει τον Ντεγκόλ καλά. Ναι. Και ο Ντεγκόλ είχε πει, και το ξέρω ο Καραμαλής, άμα σε δει με τα σόβρακα ο οικονόμος σου, καταστρέφεται ο μύθος σου. Ο ένας δηλαδή, είχε τον Ντεγκόλ, ο άλλος τον Μιτεράν. Ναι, δεν πρέπει να ξέρουν τη ζωή σου. Πρέπει να είσαι μυστήριο. Πρέπει να... Ακόμα έχω και τη σχήνη με τη σπανακόπιτα. Είχε φτιαχτεί ένας μύθος. Που τη συγενόταν. Ότι ο Καραμαλής τρελαίνεται για σπανακόπιτα. Μύθος. Και αυτό το έδινε μια λαϊκότητα. Από όλη την Ελλάδα, αφοσιωμένοι φίλοι, οι γυναίκες τον γουστάρανε πολύ. Τρελαινόταν τον Καραμαλή. Ήταν και ωραίος. Τρελαινόταν τον Καραμαλή. Τα λέω τώρα. Είμαι λοιπόν σε μια σκηνή στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Την έχουμε στο βιβλίο. Ναι, το ξέρω, την έχω διαβάσει. Εγώ δεν πήγαινα ποτέ σε δεξιός. Η μοναδική περίπτωση τη ζωή μου πήγα σε δεξιός είναι αυτή. Και πήγα γιατί είχα λόγο. Τότε ερευνούσα την προδοσία του κινήματος του ναυτικού, που το έλυσα το ένιγμα της προδοσίας του κινήματος του ναυτικού το Μάιο του 1973 και το έκανα βιβλίο του Αγάπη Μέδουσας. Αγάπη Μέδουσας. Ναι. Από τότε, γι' αυτό πήγα εκεί, επειδή είχα παρτίδες με τους ναυάρχους, τους υποναυάρχους κλπ. Και με βλέπει το χαμογέλο από μακριά του Καραμαλή. Και μου λέει, έλα εδώ εσύ, όπως πάντα είχε αυτό το ύφος, το δίθεν αυταρχικό. Είναι ψαρωτικό. Δίθεν αυταρχικό, δίθεν. Πτυσιάζω και λοιπά, με πιάνει από εδώ. Και μου λέει, αυτός ο φίλος του δεν έχει μυαλό καθόλου, ο Μίκης. Δεν έχει μυαλό, δεν έχει μυαλό. Μου λέει, να κάνω σοσιαλισμό. Με ποιο ρε θα κάνω σοσιαλισμό, με το ράλι. Και λοιπόν, του φέρνει εκείνη τη στιγμή, εκεί ο σεφ τη σχολή ναυτικών δοκίμων, του λέει: κύριε πρόεδρε, φτιάξαμε μια σπανακόπιτα αποκλειστικά για εσά. Που ξέρουμε ότι την αγαπάτε. Δική μα έβρεση τεχνία. Ευχαριστώ, λέει ο Καραμαλής, την παίρνει και τη δίνει και στον. Τέλος πάντων, στο φρουρό του, να πούμε, τον αστυνομικό τηλεπαρτή κλπ. Και μου λέει: δεν μπορεί να φανταστεί πόσο συχαίνομαι τη σπανακόπιτα. Δεν έχω φάει ποτέ, μου λέει. Και μου στέλνει και στο σπίτι και μου χάνει τη σπανακόπιτα. Και να πάω τραπέζι σε ένα σπίτι που φέρνει σπανακόπιτα. Δεν τον καταστρέφουμε στο μύθο. Προσέξτε, μάθημα. Ναι, αυτό, ναι, τρομερό, ναι. Διατηρείς το μύθο, δεν τον διαλύεις το μύθο. Έτσι, De Gaulle. Μεγάλες ψυχονομίες αυτές. Πριν φτάσουμε στα καινούργια, γιατί θα θέλουμε και το σχολείο σας για την καινούργια, ας πούμε, είχε εσύ. Άστα τώρα, όλα αυτά τη καινούργια αριστερά. Εσείς είστε οι λέτε λίγο. Μια ωραία ιστορία εδώ μέσα που είναι πολύ ωραία και ανθρώπινη, που αφορά το Μίκη Θεοδωράκη και το Μάνο Χατζηδάκη. Σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή του Μάνου Χατζηδάκη, όταν χάνει τη μητέρα του. Από τις πιο. Έτσι, μεγάλες στιγμές που έχω ζήσει στη ζωή μου. Και αυτό ευγνωμονώ τον Μίκη. Χωρίς τον Μίκη δεν θα τη ζούσα αυτή τη σκηνή. Εγώ ξέρω και τον Μάνο. Λόγω των Γκούντουρων πάντα, διότι ήταν κολλητός με τον Νίκο και τα αδέρφια του, του Αγίου Νικολιώτες, δηλαδή τον Άγιο Νικόλαο, Κρήτη στην πατρίδα του κλπ. Και είμαστε με τον Μίκη. Τώρα, ο Μίκης είχε συγκρουστεί με το Κουκουέ κλπ. Αλλά τα ξαναφτιάξαμε και κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση και είμαστε ομιλητές οι δυο μας. Ναι. Στο Φάγερο κάτω, φοβερή συγκέντρωση, λαός, κόσμος. Και μετά μας πήγανε σε ένα μεγάλη αίθουσα, κριτική ταβέρνα, κατσίκια στα αμπελόφυλλα και σκέτο μπρούσκο κρασί Χανίων, Κισάμου. Γίνεται ένα γλέντι απίστευτο, τρακουντούσε όλο το μαγαζί, ότι έχει πέσει δικτατορία τώρα, υπάρχει συγκίνηση, εν πάση περιπτώσει κλπ. Και ξαφνικά ο Μίκης κυτρινίζει, τον φώναξε ο ταβερνιάρης στο τηλέφωνο και γυρίζει κίτρινος ο Μίκης. Και μου λέει, σήκω, πέθανε η μάνα του Μάνου. Λέω, εντάξει, πόσο χρόνο ήταν, λέω, εγώ ψύχρεμα. Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, είναι άλλο πράγμα εδώ, σήκω. Μεθυσμένος ο Μίκης είχε πιει πολύ, γιατί η έξαρση, ξέρεις, μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις, η νέα ενότητα δημιούργησε μια τρέλα, ας πούμε. Και οδηγεί στη Σιγρού δαιμονισμένα. Πάει στο αντίθετο ρεύμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς κάνει. Και φτάσαμε στο σπίτι του Μάνου μία η ώρα. Η μάνα του ήταν ακόμα ζεστή. Και ανεβαίνουμε στη Ριγίλης τώρα που είναι στο Μάνου, ήταν εκεί το σπίτι. Στρίβει αντικανονικά ο Μίκης, όπως όλα, ας πούμε, κλπ. Μόλις μας βλέπει ο Μάνος, κρέμεται πάνω από το Μίκη, σαν παιδί. Και μπήκαμε μέσα στο κουζινάκι που είχε ο Μάνος. Μετά το μεγάλο χολ που είχε, ένα κουζινάκι έτσι παραϊλόγραμμο, ας πούμε, μικρό. Και κάτσαμε και πίνανε κονιάκ, έκλαιγε ο Μάνος, έκλαιγε και ο Μίκης. Εγώ δεν μπορούσα να κλάψω, παρότι προσπαθούσα να... Ήταν η στιγμή συγκλονιστική. Και αρχίζουνε και λένε, αχ, αντί να κλαίνε τη μάνα, λέγανε τους φίλους τους, τους κοινούς από την ΕΠΟΝ. ΕΠΟΝ ήταν τώρα του ΕΑΜ, ας πούμε, είναι νεολαία. Είναι νεολαία, ναι. Παιδική νεολαία.
κλαίγανε τους φίλους τους από την επόμενη που πήγανε έτσι, ναι. Σκοτώθηκαν δίσον εμφύλιο, ναι. Στα περιπέτειες ναι. Κλπ. Ναι, Μάνο, θυμάσαι τον Έκτορα, έλεγε ο Μίκης και λοιπά. Και σένα, μάει τον Πατρίκιο, τον Τάδε, και εγώ τον Τάδε. Και άρχισαν ένα μαρτυρολόγιο. Mm. Δηλαδή, ξεχάστηκε ναι, μια ναι. Προβολή ψυχική, ναι, ναι, ναι. Μια ψυχολογική προβολή από την νεκρή μάνα που ήταν δίπλα, στους χαμένους αγωνιστές της αντίστασης. Τους νεαρούς, συμφοιτητές τους, ναι, συμμαθητές ναι. Τους κλπ. Και μετά αρχίζουν και τραγουδάνε ένα τραγούδι από το. Και εγώ με άλλα λόγια, λέω, με αυτό το ξέρω με άλλα λόγια. Το Sweet Movie, εγώ το ξέρα με στίχους του Παζολίνη. Ναι. Το ξέρετε το τραγούδι αυτό του ναι. Μάνου που λέει τα παιδιά, κάπτω στους κάμπους. Το ξέρετε αυτό. Φυσικά, φυσικά. Και αυτοί το λέγανε με άλλους στίχους. Και μου λέει, είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Μάνος, το ενορχίστρωσα εγώ και διήφθαινα τη χοροδία εγώ, στην ΕΠΟΝ. Το 44 αυτό το τραγούδι. Και αρχίσαμε μετά να τραγουδάμε. Και τραγουδάγαμε τραγούδια. Ένα μνημόσυνο με τραγούδια. Θλιβερά, έτσι. Ήταν μια συγκλονιστική νύχτα. Αγκαλιάζονται λοιπόν και λέει ο Μίκης του Μάνου, Μάνου, τα πάντα είναι σε εμάς κοινά. Το 25 γεννήθηκες εσύ, το 25 κι εγώ. Γιώργος ο πατέρας μου, Γιώργος και ο δικός σου. Δικηγόρος ο πατέρας σου, δικηγόρος και ο δικός μου. Προσφυγοπούλα η μάνα σου από την Αδριανούπολη, προσφυγοπούλα η δικιά μου από τα Βούρλα, από τη Νέα Σμύρνη, από τη Σμύρνη κλπ. Μουσικός εσύ, μουσικός εγώ, άρχισε να λέει ο Μίκης όλες τις ταυτίσεις τους. Mm-hmm. Εμένα με έπιασε έτσι λίγο, ήταν πολύ μελαγχολική σκηνή, αλλά δεν είπα ποτέ του Μίκη, γιατί φρόντιζα να τον προστατεύω, να μην τον... Ο Μάνος, κάτι είχε κάνει ο Μίκης, κάτι είχε κάνει, όπως συνήθως κάτι θα έκανε. Είχε τσαντιστεί ο Μάνος. Προς το τέλος. Όχι, όχι εκείνη τη μέρα, άλλη μέρα. Άλλη μέρα ναι. Δύο μέρες πριν, αλλά δεν του ναι. Το είπα του Μίκη. Το κράτησα μυστικό. Είχε πει κατά σύμπτωση ο Μάνος ότι τα πάντα ανάμεσα και σε μένα και στον Μίκη είναι διαφορετικά. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι το Άκης, αλλά γι' αυτό το γράφω εγώ με γιώτα και όχι με ήττα. Ναι. Δηλαδή των συμμαθητών, ξέρεις που ναι, 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 τόσο αγαπημένοι και τόσο... Ναι, ναι, ναι. Εσείς που ήσασταν μπροστά σε τέτοιους θρύλους και το λέτε πολλές φορές στο βιβλίο σας, ότι εγώ ο γιος του Τσαγκάρη, εγώ ο γιος του Τσαγκάρη, το παραλαμβάνετε πολλές φορές. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι μυθήκαν νιώθατε... τη θατορία Δάφνο Στεφανιωμένη. Ήμουν, ας πούμε, από τα ηγετικά αυτά της πολυτεχνία. Είχαμε ένα αέρα, με κατάλαβες, δηλαδή δεν είμαστε πεδαρέλια, είχαμε, παίζαμε ρόλο, είχαμε, κατάλαβες. Δηλαδή εμένα ο Μίκης, ας πούμε για να καταλάβεις τότε, ξέρω με φωνάζει ο Χαρίλος και μου λέει αναλαμβάνεις το Μίκη με 108. Εγώ το Μίκη τον ήξερα από παιδί. Δηλαδή το Μίκη τον γνώρισα, ήμουν τρελός και παλαβός στην εφηβεία μου βέβαια, με το Μίκη, με τη μουσική, με τον Πιθηκότσι, με αυτά ας πούμε. Ήταν το είδωλό μου ας πούμε ο Μίκης. Έγινε 5 Αυγούστου του 1966, εγώ είμαι τρίτη τάξη προς την τετάρτη του γυμνασίου. Είναι αυτό που λέμε μέρες αποστασία, ήταν συγκλονιστικά γεγονότα, ναι. Ήταν έντονα πολιτικά ας πούμε. Και ο Μίκης κάνει την περίφημη συναυλία στο γήπεδο του Εργοτέλη στο Ηράκλειο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια πράγμα στην ιστορία των συναυλιών του Μίκη, πουθενά. Ούτε Τίλη Καβητή, ούτε Καραϊσκάκη που έγινε με την πτώση δικτατορίας, η περίφημη ναι. στο Καραϊσκάκη. Βέβαια. Παιδιά, ήταν γεμάτος ο αγωνιστικός χώρος του Εργοτέλη, οι κερκίδες βέβαια. Ο λόφος πάνω Μαρτινέγκο που ψηλά στην κορυφή είναι ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη. Οι δρόμοι που οδηγούν στο γήπεδο μέχρι την πλατεία, μέχρι τις τρεις καμάρες πλατεία Ελευθερίας που λέμε στο Ηράκλειο. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι, ήταν κάτι απίστευτο, μια έκρηξη λαϊκή. Τι να σας λέω τώρα, αυτή η συναυλία, δεν θα σας πω λεπτομέρειες ναι. Πώς ήταν ο Μίκης, τι ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, ας πούμε, φαντάζομαι ότι. Κάνει έτσι το μικρόφωνο για να το φέρει στο ύψος του. Πριν είχε τραγουδίσει στη θέση του Πιθηκότσι, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει. Η πρώτη φορά ο Δημήτρης Μητροπάνος, τον οποίο τον γνώρισα τότε, πιτσιρικάς. Ναι, ναι. Είχε πάει φρουρό στο σπίτι του Μίκη. Τον είχαν στείλει λαμπράκιδες φρουρό, επειδή πετάγανε πέτρες στο Μίκη, ναι. Διάφορα ναι, ακροδεξί, ναι. Τέλος πάντων, υποφύτες που λέγαμε τότε κλπ. Και τον είχαν βάλει φρούρηση, περιφρούρηση στο σπίτι του Μίκη στο Βραχάτι. Λοιπόν, και ήταν ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, η Μαρία Φαρεντούρη μικρή και αυτή. Η Ελένη Ροδά, η οποία είναι ακόμα. Βέβαια. Και ο Πουλόπουλος, το φαντάζεστε. Ο Πουλόπουλος. Ναι. Ήταν μια καταπληκτική συναυλία. Ο Μίκης λοιπόν κάνει έτσι μια. Επειδή η Ροδά τραγούδησε τελευταία, μέχρι να ανέβει ο Μίκης, κάνει το μικρόφωνο μια έτσι και λέει 40 παλικάρια. Άλλη μια. Αητός το κριτικό.
Άλλη μια. Πότε θα κάνει Ξαστεριά. Άλλη μια. Ενάτη του Μπετόβεν. Άλλη μια. Συνεφιασμένη Κυριακή της Τσάνιας. Άλλη μια. Επιτάφιος, άξιον εστί, Ρώμιος. Και έτσι, ας πούμε, ανέβασε το μικρόφωνο στο ύψος του. Ναι, ναι. Κατά... Αυτά όλα τα συμβολικά. Εκεί την εποχή τώρα μπορεί να φαίνεται αστεία, αλλά τότε πολλά αστεία δεν φαίνονται. Ήταν συγκλονιστικά. Έτσι. Ναι, μιλάμε για μια άλλη εποχή. Ναι. Έτσι γνώρισα τον Μίκη και όταν έπεσε βέβαια η δικτατορία, τον υποδέχτηκα στο αεροδρόμιο, όπως και όλοι μας τον υποδεχτήκαμε. Και τότε ο Μίκης, όπως άμα αρχίσει να μιλάει στο μικρόφωνο, αν του βάλει ένα μικρόφωνο μπροστά, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Μιλάει για ώρες. Μπορεί να μιλάει για ώρες. Έλεγε, είχε από τη Μεσημβρινή μια κοπελίτσα που έγραφε τα email. Είναι και γνωστή. Έγραφε η ταλέπορη, έγραφε να πούμε, όσοι ξέρανε, πιάνανε μόνο καμιά τάκα, οι άλλοι δεν γράφανε. Άρα το καημένο. Έγραφε. Το κοριτσάκι έγραφε συνέχεια και τα πάει. Ένα πάκο με αυτά που έλεγε ο Μίκης, θα πάει στο Λαμπρία. Θέλω Λαμπρία, σαν διευθυντή στιγμή. Τι είναι αυτά, της λέει. Λέει από τη συνέντευξη του Μίκη. Τι κοριτσάκι μου, κάνει έτσι μία αυτός. Τι είναι αυτά, θα πετάει στα σκουπίδια και γράφει Μίκη στον Δωράκη πρωτοσέλιδο, Καραμαλίσι Τάγκς. Δεν το είπε ο Μίκης. Το είπε ο Λαμπρίας. Αυτό όμως χρεώθηκε στο Μίκη. Στο Μίκη ναι. Το Καραμαλίσι Τάγκς. Και του λέω εγώ να το διαψεύσουμε. Μου λέει, άστο, ωραίο είναι. Λέει, το οικειοποιήθηκε. Να σας πω, η Μελίνα Μερκούρη, ήρθε σπίτι σας πριν εσείς καταλάβετε ούτε τι είναι η Μελίνα Μερκούρη, ούτε ποιος είστε εσείς. Ήρθε όταν ήμουν 5 χρονών. Απίστευτο. Μα σας τα φέρνει και η μοίρα. Ναι, όντως. Δεν είναι μόνο ότι τα ψάχνετε. Το εξώφυλλο του προηγούμενου βιβλίου, αν το έχετε από πριν. Ναι, που είναι μια κομπάρσα από το. Μια κυρία που είναι πεθαρμένο το φουστάνι, κριτικά χωρική, έτσι. Είναι βρεφοκρατούσα. Mm. Έρχεται λοιπόν στο χωριά μας ο Ντασέν με τη Μελίνα και Αμερικάνους φωτογράφους και λοιπά και τον Παπαδήμο να γυριστεί το Χριστός Χρανσταυρώνεται στα χωριά μας. Ναι. Όλοι είμαστε κομπάρσι. Ναι. Και εγώ είμαι στη διαδήλωση από τη Σαρακίνα. Ναι, ναι πιτσιρικάς, ναι, κρατάω ένα εικόνισμα. Ναι. Όλοι. Όλο το χωριό, ναι. Η μάνα μου Μοδίστρα, ο πατέρας μου Τζαγκάρης. Η μάνα μου έκανε τα φορέματα της Μελίνα στα χωριάτικα, αυτά που βλέπετε. Ναι, ναι. Δεν ήταν και πολύ χωριάτικα, όμως θα ήθελε η Μελίνα να μην είναι και... Ήθελε να είναι λίγο πιο λαμπερά, να τονίζουν... Επίξε και στο Hollywood η ταινία. Η μάνα μου τη σέβαζε λίγο από εδώ να μεγαλώσει το στήθος, ξέρω εγώ, τους ώμους. Την μετάπλαθε λίγο η μάνα μου μοδιστρικά. Και πράγματι έτσι είδα τη Μελίνα, εγώ 5 χρονών, ξέρω εγώ, το σπίτι μας τώρα φανταστείτε χωμάτινο σπίτι. Και η μάνα μου ήταν σε απελπισία εκείνη τη μέρα, γιατί φθινόπωρο έμπαινε, δηλαδή τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη ήταν και ερχόταν η καταιγίδα. Και πραγματικά ξεσπάει η καταιγίδα και άρχισε να στάζει. Ενώ έκανε η Μελίνα πρόβα, άρχισε να στάζει από εδώ, να στάζει από εκεί. Και έπρεπε να φέρνω κατσαρόλες για το νερό, κάτι κλπ. Μια στιγμή η Μελίνα αρχίζει και κάνει, είχε αιμετούς, όχι πολύ με υγρά, είχε αιμετούς. Και έτσι λέει η μάνα μου, άντε με το καλό τον Ντασενάκι. Η μάνα μου νόμιζε ότι ήταν έγκυος η Μελίνα, ας πούμε, κλπ. Η Μελίνα δεν ξέρω τι είχε, μπορεί να είχε γαστρίτιδα η γυναίκα κλπ. Αλλά δεν μπορούσε η Μελίνα. Δηλαδή ήταν και λίγο την πίκρανε αυτό που τη έλεγε η μάνα, νόμιζε ότι ήταν έγκυος, ας πούμε, κλπ. Και μετά εγώ πιτσιρίκι την πήρα τη Μελίνα μαζί με τη μια κυρία, ωραία φυσιονομία, η οποία ήταν, ας πούμε. Έκανε τα ντεκόρ, τη σκηνογράφο, όλα αυτά τη ταινία. Και του πήγα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, σε ένα κέντρο που ήταν ρεφηφή, όπου θα γινόταν έτσι μια. Θα τρώγανε μια μεγάλη παρέα. Γλέντι γινότανε. Και εκείνη τη μέρα έρχονται και μαύροι. Ήρθανε μαύροι, ας πούμε, με μια λιμουζίνα από το Ηράκλειο, από τις Γούβες, διότι θα κάνανε τη βάση οι Αμερικάνοι στο Ηράκλειο και θέλανε να ακτινοσκοπήσουν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Και σκέψω. Από μακριά λοιπόν, άκουγε το τραγούδι τότε. Αγάπη, πού γίνες δίκοπο μαχαίρι. Το θυμάμαι, είναι παιδί και το θυμάμαι ακόμα. Yeah. Τραγουδάνε όλοι μαζί μια ολόκληρη ταβέρνα. Αγάπη, πού γίνες δίκοπο μαχαίρι. Γλέντι φοβερή, οι μαύροι κερνάνε τους μαύρους, σηκώνουν τη μαύρη και χορεύανε. Σαν rock and roll, να πούμε τα τραγούδια ελληνικά. Κάποια στιγμή αυτό που έπαιζε στην ταινία, το Μανολιό, το Χριστό δηλαδή, σε έξαψη, μεθυσμένο. Παίρνει φορά σαν τρελός, μανιακός, τη βλέπω τη χινιά ακόμα μπροστά μου. Την έχω διηγηθεί και μπροστά στη Μελίνα και στο Φρέντι Γερμανό που έκανε την εκπομπή αργότερα όταν έπεσε η δικτατορία, μεγάλος πια κι εγώ. Λοιπόν, παίρνει φορά και όπως ήταν με τα ρούχα και μεθυσμένος πέφτει στο λιμάνι στην Προκυμαία, από την Προκυμαία στο μέσα στη θάλασσα.
Μετά φεύγει και ο παπά Φώτης, που ήταν από το έργο παπά Φώτης, ξένοι αυτοί. Ο Σερβέ είναι ο πρώτος που πέφτει στη θάλασσα. Ναι. Έρχονται και οι άλλοι και πέφτει και ο δεύτερος. Και η Μελίνα τρελή όπως ήταν, και έτσι ήταν όμορφη με τα μεγάλα μάτια κλπ. Παίρνει φόρα, παιδιά, η Μελίνα, χωρίς να βγάλει τα ρούχα της, πέφτει και αυτή μέσα στη θάλασσα. Αυτή τη σκηνή, η οποία είναι συγκλονιστική σκηνή, την πήρε ο Ντασέν και την έβαλε μετά σε άλλο έργο, αν θα το δείτε, αλλά πέφτουν από το πλοίο στη θάλασσα. Που πέφτει ένας-ένας στη θάλασσα. Ναι. Αυτή είναι μια θόρμητη σκηνή από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, έτσι. Από τα χωριά μας, όταν γυρίστηκε η ταινία, γι' αυτό έκανα εξώφυλλο αυτή τη λαϊκή γυναίκα, την Παναγία, τη βρεφοκρατούσα έτσι. Διότι οι Αμερικάνοι φωτογράφοι είδανε στην Παναγία την Κερά, όπως λέγαμε, ένα ωραίο μοναστήρι που έχουμε μεσαιωνικό του 13ου αιώνα, είδανε τις φωτογραφίες με τη βρεφοκρατούσα. Τους άρεσε φοβερά αυτή οι εικόνες, με συγχωρείς. Και βγάλανε φωτογραφία αυτή η λαϊκή γυναίκα την ώρα που βίζανε το μωρό της, ας πούμε. Υπήρχε μια αυταρέσκεια. Και θεώρησα, αντί να βάλω τη μάνα μου ή εμένα σε αυτό το βιβλίο που είμαι πια στη φάση ναυαγός, δεν το παίζω με Hemingway, όχι. Ναι, που είστε εδώ με το σκύλο και γράφετε. Είμαι ναυαγός. Είναι ωραία φωτογραφία. Δηλαδή, όταν ναυαγός, λέω ότι έφυγα από την πολιτική κάτω από κακές συνθήκες. Και κάθε πρωί είχα μια καλύβα μαζί με άλλους, τη φτιάξαμε πετροκαλύβα στην κορφή του Ημετού και άλλη μια στην άκρη της θάλασσας. Ναι. Και έτσι, ας πούμε, το πρωί-πρωί πριν βγει ο ήλιος, βλέπαμε κάθε πρωί την Ανατολή από την κορφή του Ημετού. Αυτή η φωτογραφία είναι από εδώ, από αυτή την καλύβα. Την καλύβα, είναι κάτω. Αλλά όχι του Ημετού, είναι παραθαλάσσια. Παραθαλάσσια. Με τη Μελίνα μετά γίνεται φίλη. Δηλαδή μέχρι... Όχι, προσέξτε. Είχαμε μια μεγάλη αγάπη, δηλαδή την πείραζα εγώ πάντα με σεξιστικά. Τι τη λέγατε, πόσο ωραία είναι. Δεν μπορώ να το πω. Όχι, ναι, μην μου πείτε. Σεξιστικά. Τη έλεγα η Φαντάρη όταν ήμασταν στρατευμένοι, τι λέγανε. Ακραία όμω. Τη άρεσε. Δεν μπορώ να το πω. Τρελαινότανε. Ναι, ναι. Αυτό τη πάντα ήθελε να ακούει τέτοια από μένα. Ναι. Δηλαδή παρά τη διαφορά ηλικία, τη μίλαγα πάντα σαν να είναι. Ναι, ναι, ναι. Ρε παιδί μου, μια τρελή γκόμενα, Στέλλα. Δεν ξέρω, το κατάλαβε. Ναι, 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 ναι. Όχι να τη βλέπω σε βάζιμια κλπ. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν είχα ζήσει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα. Παιδί που του παρακολουθούσαμε στα γυρίσματα. Δεν λέγονται εδώ πέρα. Ναι. Τα έχω πει μια φορά μόνο στο Φρέντι Γερμανό, ξέρω εγώ κάποτε. Και λέει, μη λες βρε, μου κάνει έτσι η Μελίνα. Σταμάτα, ξέρω εγώ κλπ. Όχι, εγώ, κοίταξε, δεν μ' αρέσει η εξαντανακλάσιος δόξα. Ναι. Με το Μίκη είναι άλλο πράγμα. Είχαμε μια σχέση βαθύτερη. Προσωπική και πια. Με παρακαλούσε να πάω στο σπίτι, δεν πήγα ποτέ στο σπίτι της Μελίνας. Αλήθεια. Δεν έφαγα ποτέ με τη Μελίνα. Ποτέ. Γιατί? Ήθελα να κρατήσω μια απόσταση. Την αγαπούσα έτσι από απόσταση. Και ήταν το καλύτερο αυτό. Δεν... Άσε που θα... με το Μίκη είχαν και έναν ανταγωνισμό και ο Μίκης οτιδήποτε θεωρούσε και λίγο προδοσία. Δηλαδή για να καταλάβετε, να στα πω τα κουτσομπολιά. Όταν έπεσε η δικτατορία και θα γινόταν η Ενωμένη Αριστερά. Άδοξα έγινε. Γι' αυτό έχω το πρώτο γιο που λέω εμφύλιος της Ενωμένης Αριστεράς. Τι Ενωμένη τώρα. Τέλος πάντων, η Μελίνα ήθελε να κατέβει υποψήφια της αριστεράς στη Β' Πειραιά. Ναι. Αλλά έλεγε, θέλω να μου απαντήσει σε δύο μέρες. Mm-hmm. Μίλησε με τον Μπριλάκη, αν τον θυμάστε, τον Αντώνιο Μπριλάκη, μια εντυπωσιακή ψυχρομία της αριστεράς, και με τον Χαρίλαο. Αλλά έβαλε όριο σε δύο μέρες. Ο Μίκης λέει, τι θα πει δύο μέρες. Άρα διαπραγματεύεται και με τον Ανδρέα και θέλει να ξέρει γιατί κλπ. Όχι, δεν θα τις απαντήσουμε σε δύο μέρες. Δίκιο όμως. Γιατί έπρεπε να συνεδριάσει ειδικού σε επιτροπή τα τυπικά. Τώρα δεν χρειάζονταν τυπικά. Τέλος πάντων, ο Μίκης την έκοψε τη Μελίνα. Θα ήταν αλλιώς η ιστορία δηλαδή. Και όπως λέει ο Μίκης. Αλλιώς και όπως λέει ο Μίκης, την έσωσα τη Μελίνα. Διότι δεν ήρθε με την αριστερά. Ναι, ναι. Δεν εκλέχτηκε βέβαια βουλευτή, ούτε ο Μίκης εκλέχτηκε. Ναι, ούτε το 1974. Τρελάθηκε ο Μιτεράν. Ο Μιτεράν που ήταν φίλοι του και οι δύο. Ναι, ναι. Σου λέει δύο εμβληματικές προσωπικότητες που τις ήξερε όλοι οι φίλοι. Ναι, ναι. Που δώσανε και αγώνα και στη δικτατορία. Τα πάντα. Και έχασα να πω ένα άγνωστο τότε νεαρό που λεγόταν Δημήτρης Γόντικας. Δεν βγήκε λοιπόν η Μελίνα με το Πασόκ και δεν βγήκε ο Μίκης με την Ενωμένη Αριστερά. Ήταν φοβερό πλήγμα για το Μίκη. Έτσι όμως η Μελίνα. Έκανε καριέρα διότι μετά 77 πήγε με τον Παπανδρέου, εκλέχθηκε, έγινε υπουργός πολιτισμού και πολύ πετυχημένη. Ενώ αν έμενε στην αριστερά, ποιος ξέρει τι θα τράβαγε, ας πούμε. Όταν ήτανε... Λέει ο Μίκης, λοιπόν, ας με ευγνωμονεί που την έκοψα το 1974. Είχατε πει μια ιστορία ότι όταν ήταν αρκετά άρρωστη, είχατε μιλήσει γι' αυτό και σας είχε πει. Εγώ, όταν ήταν πολύ άρρωστη, όταν ήρθα από το Λονδίνο η Μελίνα,
Το Λονδίνο από την Αμερική, δεν θυμάμαι. Ναι. Ήθελα να επαναλάβω τα παλιά αστεία, να τη δώσω κουράγιο στη Βουλή. Πια ήμουν και εγώ βουλευτής τότε. Και καθόμαστε τα πίσω καθίσματα και μου έλεγε διάφορα. Λέγαμε διάφορα, ας πούμε. Δηλαδή, τι λέγαμε. Το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πάντα η Μελίνα, πώς τον αντέχεις, ρε παιδί μου. Πώς τον αντέχεις. Το Μίκη. Ναι. Ναι. Πώς τον αντέχεις. Τι λέω, γιατί εσένα πώς σε αντέχει ο Ντάσεν, της έλεγα. Ναι. Πώς σε αντέχει. Τη φέρνει Άγιος για να σε αντέξει, να πούμε. Και πραγματικά δηλαδή, πώς σε άντεξε. Τέλος πάντων, άρεσα εγώ να τη λέω τα σεξιστικά, τα πολύ ακραία. Έτσι. Πρώτη φορά η Μελίνα ήταν μελαγχολική και μου λέει μικρή κοίτα, μου κάνει έτσι και μου ανοίγει. Ξεκουμπώνει και μου δείχνει όλο εδώ. Ήταν όλο μπλε. Μπλε. Επέμβαση. Το στήθος της. Βέβαια είχε. Ναι. Εμινάφωνος, ας πούμε. Και μου λέει μικρή, θα πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνω. Μικρή, με έλεγε πάντα και δείτε. Βλέπεις ότι τα είχε όλα και όμως βλέπεις τι μπορεί να συμβεί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τότε πέθανε πολύ κοντά δύο άνθρωποι, αυτή και ο Γιώργος ο Γεννηματές. Που έχω και από τον Γιώργο, έτσι, Κινέζοι μέσα και λοιπά. Σωστά. Ναι. Έτσι είναι η ζωή. Και ο Μίκης, σαν θα δείτε, έχω και μια σκηνή που, η οποία είναι συγκλονιστική, ας πούμε. Φεύγουμε μαζί να πάμε να μιλήσουμε στην Πάτρα. Ξεκινάμε καταρχήν από τη Motor Oil, κατεβαίνει στη Motor Oil να αναπνεύσει για να του φύγει ο πονοκέφαλος. Του άρεσε να αναπνέει το καυσαέρι. Ναι, το πετρέλαιο, τη βενζίνη. Η μυρωδιά της βενζίνης τον έφτιαχνε. Ναι. Πολύ σε πολύ κόσμο. Ανάπνευε βαθιά, ρε σε τρέλαιο, το έλεος. Έπαιρνε λοιπόν την τζούρα του από τη Motor Oil και μετά προχωρήσαμε. Και μου έλεγε ιστορία τα παλιά, τσακωνόμαστε, μιλάγαμε. Τα συνηθισμένα, τα ίδια ή τα ίδια. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η φωτογραφία είναι από τη μέρα εκείνη. Ναι. Αυτή η φωτογραφία που έχετε εδώ. Είναι στην Πάτρα. Στην πλατεία Γεωργίου. Στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα. Είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε. Λοιπόν, όταν φτάσαμε πια στην Κόρινθο, άρχισε να βρέχει, να ψιλοβρέχει. Και άρχισαμε να τραγουδούμε. Τραγουδούσαμε όλα τα τραγούδια στη σειρά, μελαγχολικά, λόγω της βροχής, σκοτίνιασε. Ναι. Φθινόπωρο, Σεπτέμβριος το 77. Σκοτίνιας. Λέμε και το τελευταίο το μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής του Τάσου Λιβαδίτη με Γρηγόρη Μπηθηκότση. Το τραγουδάμε μαζί, πολύ μελαγχολικά τραγούδια. Και ξαφνικά αρχίζει η μπόρα, η τρομερή. Τότε είχαμε και ανθρώπινα θύματα. Και για να σωθούμε, να μην πάρει το αυτοκίνητο, έξω από το Κιάτο, σε μια ανηφόρα, έτσι σε ένα σημείο, σε ένα διάσελο που λέμε. Ναι. Παρκάραμε για να φεύγουν τα νερά από το πλάι, να μας πάρει το, να μας πετάξει τον γκρεμό το ρέμα. Γιατί είχε σπάσει το ρέμα από τα βουνά της Αχαΐας, κατέβαινε με τρομερή δύναμη, αφού έπνιξε όλη την Αιγαία Αλία. Δηλαδή, μεγάλες καταστροφές και ανθρώπινα θύματα. Και βλέπαμε να περνάει το ποτάμι, κατέβαινε έτσι. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα το Μίκη να είναι σαν τον κόκκινο ποταμό που κατέβαινε από το βουνό, που κατεβάζει τα πάντα. Ναι. Και χώματα και πέτρες και πτώματα ζώων και λοιπά, βέβαια, και κορμούς δέντρων, αλλά και γόνιμα υλικά. Έτσι τον ένιωθα πάντα. Mm. Κατεβασιά που όλα είναι μέσα και λοιπά. Κάποια στιγμή ο Μίκης είναι πολύ μελαγχολικός, δεν μιλάει καθόλου και μου λέει, αν πεθάνω, που το νιώθω ότι σύντομα θα πεθάνω, 77. Εσένα θα βάλει το κόμμα να μου γράψει τον επικίδιο. Και θέλω να τον ακούσω εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή. Επιτακτικά. Εγώ ανταποκρίνομαι στην τραγική αίσθηση των στιγμών, δεν χαμογελώ. Αντιλαμβάνομαι ότι ζει το πένθος μέχρι τέλους, θέλει να δει το θάνατό του, ας πούμε. Παρά τη βροχή βγαίνω έξω, η μυρτιά σηκώνω κόκκινα, είχαν αυτά τα κόκκινα, κόκκινους καρπούς που είχαν μυρτιά. Τον στολίζω, τον τεινάζω καλά, ξάπλωσε του λέω στο κάθισμα το αμαρτωλό. Και τι κάνατε, Ολόκληρο, Τον τίνω, ξαπλώσατε κιόλα. Ξαπλώνει ο Μίκης στο κάθισμα. Απίστευτο. Είχε ένα κάθισμα. Ξάπλωσε κι αυτός. Είχε ένα κάθισμα το οποίο ξάπλωνε πολύ πίσω. Ήταν κάθισμα για πολλές κρίσεις. Είναι σκηνή από ταινία. Ξάπλωνε. Για πολλές κρίσεις. Λοιπόν, ξαπλώνει πίσω ο Μίκης. Τον στολίζω. Ρε παιδιά, έκανα τον πιο συγκλονιστικό λόγο της ζωής μου. Ας πούμε, ξεκινάω. Σταματήστε τα ρολόγια. Πυροβολήστε το χρόνο. Πυροβολήστε τα ρολόγια, δηλαδή να σταματήσει ο χρόνος. Και αρχίζω και λέω είτε στίχους τραγουδιών, είτε τραγουδιό, είτε καλέ με εσύ δεν χάθηκες. Δηλαδή κομμάτια είτε από τον επιτάφιο είτε από αλλού και από λόγο, έτσι, συνέχεια. Αυτό το έχω, ας πούμε, και μια περίληψη έχω εδώ, αλλά το έχω στο βιβλίο του που έγραψε Σαλός Θεού. Ο λόγος είναι συγκλονιστικός. Ο Μίκης έχει χαιρώσει
Μίλαγα μία ώρα, μία ώρα και 40 λεπτά. Δεν θυμάμαι πόση ώρα μίλαγα. Πάντως σίγουρα μία μισή ώρα μίλαγα. Λόγο τώρα εκρηκτικό. Έκλαιγα πότε-πότε. Σοβαρά. Πραγματικά όχι ηθοποιία τώρα. Αφού έκλαιγα, ρε παιδί μου, ένιωσα το θάνατο του Μίκη. Ναι. Σαν νεκρός. Και τον ξυπνάω, του λέω Μίκη, σήκω. Δεν ξυπνάει. Νεκροφάνια. Τον πιέζω, Μίκη. Είχε τόσο πολύ εγκολπωθεί το θάνατό του που είχε νεκροφάνια. Είδα και έπαθα να σηκωθεί, ήταν παράπαιδε, δεν μπορούσε να οδηγήσει. Ήταν για. Κάνε κανένα 4-20 λεπτό να συνέλθει, ας πούμε και λίγο. Προσέξτε όμως τώρα να δείτε. Αυτό πρέπει να το βάλετε μια φορά σε εκπομπή. Όταν πια διαισθανόταν το πραγματικό του τέλος, που άργησε και τότε, ναι. Το 19, ήθελαμε να του κάνουμε το αποχαιρετιστήριο. Και ο συνήθως είμαι ομιλητής. Είναι το Παναθηναϊκό στάδιο, γεμάτο, όλο το Παναθηναϊκό στάδιο. Mm-hmm. Έχω ετοιμαστεί, εγώ μιλώ πάντα προφορικά, δεν έχω λόγο, ας πούμε, δεν γράφω ποτέ. Αλλά όταν έρχεται ο Μίκης, με το καροτσάκι πια, μου λέει, θέλω να τον ακούσω τώρα, δηλαδή τον επικίδιο. Τον επικίδιο. Αλλά πώς θα το πει, εγώ έχω φτιάξει άλλο στο μυαλό μου να πω. Δεν μπορώ να το κάνω τον επικίδιο να πούμε. Θέλω να τον ακούσω τώρα, μου λέει. Και είναι και ζωντανός. Με το ύφο του το πολύ, δεν είναι σίγουρο. Μου λέει, θέλω να τον ακούσω τώρα. Και η σκηνοθέτη μου λέει 7 λεπτά. Ωραία, τι είναι 7 λεπτά, πώς πρέπει να αυτοσχεδιάσω 7 λεπτά. Να, η φορά μίλαγα 2 ώρες. Πρέπει να επιλέξω τώρα να πω τον επικίδιο σε 7 λεπτά. Και πράγματι. Και σηκώνω πάνω, ξέρεις να βλέπεις όλο το Παναθηναϊκό στάδιο γεμάτο. Ναι. Ε. Ναι, ναι. Και τον κοιτάζω στα μάτια, παιδιά, κατά μέτωπο, ήταν μπροστά, στην πρώτη σειρά μπροστά. Τον κοιτάζω στα μάτια, σαν να είναι νεκρός, και βγάζω αυτό τον 7 λεπτό επιτάφιο του. Αυτό πρέπει να το δείτε, διότι υπάρχει το βίντεο στην ΕΡΤ. Ναι, υπάρχει. Η ΕΡΤ όχι αυτό. Τη στιγμή αυτή. Αυτή η στιγμή είναι μοναδική. Ο Μίκης μου λέει όταν κατέβηκα, μου λέει, πού τον θυμόσουν, είναι ακριβώς ο ίδιος, μου λέει, αλλά σε περίληψε. Σε περίληψε. Όταν το έγραψα στο βιβλίο, μου λέει, ρε εσύ να πούμε, μαγνητόφωνο είσαι. Μα υπάρχει μέσα μου αυτό. Πολλοί λένε, μα πώς θυμάστε τους διαλόγους. Και τώρα, το βιβλίο είναι γεμάτο. Έχει πολλούς διαλόγους, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί η ανάμνηση, η έντονη εννοώ, η δικιά μου, είναι ακριβής, ζωντανή και δημιουργεί πολλαπλάσιους συνειρμούς. Ωστόσο, προσέξτε, μπορεί να σε ξεγελάσει η ανάμνηση. Δηλαδή, σημαίνει όπως με τους τόπους της παιδικής φαντασίας. Ναι. Είναι μεγάλη ή μικρή. Τους κάνουμε μεγαλύτερους ή μικρότερους. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Πρέπει λοιπόν τα γεγονότα και τα συμβάντα να τα φέρει στην κλίμακα την πραγματική τους με βάση την επιστημονική αντίληψη της ιστορίας. Δηλαδή, αυτό που για σένα εκείνη τη στιγμή ήταν συγκλονιστικό, μπορεί να μην ήταν και τόσο από άποψη ιστορική, όμως μπορεί να ήταν από άποψη υπαρξιακή. Σκεφτείτε το Μίκης. Από τότε που του έβγαλα τον λόγο, έζησε άλλα 44 χρόνια. Χρόνια, ναι. 44 χρόνια, έτσι. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Τι κάνει τη μεγάλη προσωπικότητα μεγάλη, εκτός από το ταλέντο, γιατί εντάξει, του Μίκη ήταν άλλου τύπου, εντάξει, αλλά ναι. Του Χαρίλαου Φλωράκη, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Δεν υπάρχει τίποτα κοινό σε όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κοινό στον ηγέτη. Όχι, ναι. Όχι. Ναι, υπάρχει αυτό που λέω στο Χαρίλαου. Είναι μια στιγμή που εγώ κάνω ένα μάθημα μεγάλο, δίωρο, προφορικά πάντα, που λέω επιστήμη και τέχνη της πολιτικής, το πρόβλημα της ηγεσίας. Και βλέπω μια αναταραχή, καταλαβαίνω ότι πίσω είναι ο Χαρίλαος. Όσο να δε τώρα είναι ο Χαρίλαος, εγώ είμαι πιο ελεύθερος, έτσι μου μίλαγα, αλλά όχι ότι επηρεαζόμουν και πολύ, επειδή θα με έβλεπε ο Χαρίλαος. Και με ρωτάνε από κάτω, πες τον ορισμό της ηγεσίας. Πώς γίνεται κανείς ηγέτης. Ο Χαρίλαος μαζεύεται. Σου λέει, τι θα πει τώρα, αυτό αφορά και εμένα, ξέρω. Νιώθει αμήχανος, τον νιώθω την αμηχανία του. Και δίνω ένα ορισμό που τον έχω μέχρι σήμερα. Και η σκηνή αυτή υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λέω, ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας. Όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα, εσωτερικό ψυχικό, συγχρονίζεται με το κάλεσμα της ιστορίας. Και η ιστορία, όσα προσόντα και αν έχεις, μπορεί και να μην σε καλέσει. Ναι. Δηλαδή και τυχαία περιστατικά παίζουν ρόλο. Δηλαδή δεν ήταν υποχρεωτικό να γίνει ο Καραμαλής ηγέτης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε γι' αυτό τον μισούνε πολύ. Διότι κάποια στιγμή, σοφά σκεπτόμενο και το παλάτι, καμιά φορά σκεπτόταν και σοφά. Ναι. Και οι Αμερικάνοι, ήταν τότε οι Αμερικάνοι και αποστολή και λοιπά, σου λέει αυτός είναι ο μόνος από αυτούς τους
τέλος πάντων, του κόμματος του Παπάγου, του στρατηγού Παπάγου, αυτός ο νέος που ήταν υπουργός δημοσίων έργων, έχει κότσια, πιάνει τα χέρια του κλπ. Καταλάβαμε ότι έχει πολιτικές και διοικητικές ικανότητες. Σοφή σκέψη. Ήταν ο καλύτερος που υπήρχε. Mm. Είναι, παίζουν ρόλο και οι περιστάσεις, έτσι. Ναι. Το ίδιο και ο Χαρίλος. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Καλά, ο Ανδρέας είναι άλλο πράγμα. Ο Ανδρέας είναι πολύ τραυματίας. Ο πατέρας του έχει γίνει και πρωθυπουργός της Ελλάδας, ένα φεγγάρι. Είναι πατέρας του αρχηγός ενός ως κέντρου. Είναι άλλο πράγμα ο Ανδρέας. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω. Θα ήταν ύβρις να μιλήσω τώρα. Το ένιγμα και τις αντιφάσεις του Ανδρέα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο αυτό. Έτσι, με τη φράση που θέλω να την αποδώσω στον πραγματικό της εμπνευστή. Και αυτός από κάπου την έχει μελετήσει, ας πούμε. Όταν έκανα έτσι διαγερτικές ερωτήσεις στον Κώστα τον Λαλιώτη, το θείο βρέφος του Παπανδρέου, που λέμε, μου λέει τη φράση τη φοβερή. Είναι το ντουέντε του Ανδρέα. Ντουέντε είναι μια φράση του Λόρκα από μια διάλεξη που έκανε το 1937 κάτω στον Buenos Aires. Τι είναι, δεν μεταφράζεται το ντουέντε. Είναι, ξέρω εγώ, το εσωτερικό κάλεσμα, αυτό που είπα πριν. Mm. Είναι ένας μυστικός ζωτικός πυρήνας, είναι η μούσα, είναι το δαιμόνιο που λέμε του Σοκράτη. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Είναι κάτι, η έμπνευση εσωτερική. Δεν μεταφράζεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Άρα εδώ περνάμε σε έναν άνθρωπο που έχει πολλές διαστάσεις, πολλές αντιφάσεις, που θέλει μεγάλη ανάλυση. Πολλοί προσπάθησαν να ιατροποιήσουν το φαινόμενο Παπανδρέου. Δηλαδή ότι είναι διπολικός, ξέρω εγώ κλπ. Ναι. Ο Ανδρέας είναι πολύ πιο πολύπλοκη προσωπικότητα. Και κάποτε, δηλαδή τι κάποτε, πριν 3 χρόνια, είχαμε συμφωνήσει από παλιά όμως, πριν 20 χρόνια, με τον γιατρό, τον καθηγητή του, τον γιατρό, τον Δημήτρη Κρεμαστινό, τον αξέχαστο, να βάλει αυτό στην εμπειρία της εντατικής του Ανδρέα και να βάλω εγώ το ψυχαναλυτική πλευρά για την πολιτική. Να συνδυαστούμε και να γράψουμε από κοινού ένα βιβλίο που θα είναι μια, ας το πούμε έτσι, μυθιστορηματική βιογραφία του Παπανδρέου, οι αναμνήσεις του μέσα στην εντατική. Δηλαδή, τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, ποιες εικόνες έχει μέσα στην εντατική. Ναι. Εγώ γράφω το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Και τυφλός τώρα τα κατάφερα και έγραψα αυτό το βιβλίο. Και όλο μου έλεγε ο Δημήτρης, και μάλιστα έγινε και ένα γλέντι στο Μαρούσι κλπ. Το έχω στο πρώτο τόμο, το έχω. Όπου εκεί κάναμε πλάκες κλπ. Είχε αρχίσει ο κορονοϊός. Πριν να έχουμε πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης ήταν μελαγχολικός και στο τέλος μου λέει μπροστά σε όλους: τι γίνεται με σένα, πάλι καινούριο βιβλίο έγραψε. Το δικό μας πότε θα το γράψουμε. Του λέω, έλα ρε Μίτσο, έχουμε καιρό, του λέω. Έχουμε καιρό, χρειάζεται μια μεγαλύτερη απόσταση από το φαινόμενο Παπανδρέου. Να είναι 30 χρόνια, του λέω, στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα. Και μου λέει ο Δημήτρης, δεν έχουμε καιρό. Περίεργο. Και μετά, όταν τέλειωσε το γλέντι, μου λέει, και να ξέρεις κάτι, μου λέει, θα δεις σε λίγο που θα έρχονται χιλιάδες φέρετρα. Και πρόσεξε, μην είναι και το δικό σου με αυτά που λες. Γιατί εγώ υποτιμούσαμε, λέγανε ότι είναι σαν την γρήπη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε. Και τελικά ήταν. Ναι. Μία εβδομάδα μετά, παιδιά, ο Δημήτρης είναι από τα πρώτα κρούσματα και κατέληξε μετά από 2 μήνες, ξέρω εγώ, κλπ. Ναι, το ξέρω. Διαβάζοντας το βιβλίο. Έτσι χάσαμε την πραγματική βιογραφία όντως, του Ανδρέα Παπανδρέου. Μου λέει η γυναίκα του, η Τζένι, καλά, δεν ξέρει. Δηλαδή, τι τον χρειάζεσαι τώρα το Δημήτρη. Αφού μιλάγατε 20 χρόνια, λέτε τα ίδια. Ναι. Σας έχω συγχαθεί να μιλάτε. Άρα, κάπως ναι, ξέρει τι θα έγραφε. Δεν μπορώ όμως. Διαβάζοντας το βιβλίο, δεν μπορούσα να μη σκέφτομαι αν κάποια πράγματα από αυτά που γράφατε είναι και λίγο προφητικά για το σήμερα. Και για τη σύγχρονη αριστερά. Γιατί προφανώς για την αριστερά. Άμα το διαβάσετε ιδιαίτερα όσο τελειώνει. Το διαβάσατε. Πάντως, το διάβασα όλο. Θα σας βοηθήσει να κάνετε συνειρμούς. Ναι, ναι, επειδή λοιπόν, έχω κάνει πολλούς συνειρμούς. Κάναμε συνειρμούς γι' αυτό. Εσείς, αλλά μην περιμένετε από μένα. Ωραία. Αυτό το τρίτο βιβλίο. Όχι, όχι. Λέτε, έχετε ένα σημείο που λέτε ότι τον αρχηγό τον κάνουν και οι διαγραφές. Και λέω, για όνομα του Θεού, το έγραψε πριν. Κάποιος, ας πούμε, διευθυντής εφημερίδας, δεν λέγονται αυτά δημόσια, ναι, ναι, υποτίθεται, ο ίδιος μου είπε, ναι, ναι, ότι είμαι εμπνευστής της διαγραφής σου. Ναι. Διότι, ξέρω εγώ, υποτίθεται ότι εισηγήθηκε αυτή την ιδέα σε να με διαγράψουν. Διότι σου λέει για να γίνεις ηγέτης πρέπει να διαγραφεί. Να κάνεις μια μεγάλη χειρή διαγραφή. Όπως έκανε, ξέρω εγώ, ο Καραμαλής στον Ράλι και στον Παπαλιγούρα. Ράλις τώρα μεγάλη προσωπικότητα. Και όπως έκανε ο Ανδρέας που διέγραψε τη Μελίνα, τη Φλέμινγκ. Τους ξαναπήρε βέβαια μετά. 45, ναι. Και του λέω, κάνεις ένα τρομερό λάθος, του λέω. Πω, λέω, τι λάθος είναι αυτό.
Δεν διέγραψε ο Καραμαλής τον Ράλι και τον Παπαλικούρα. Αυτοί παραιτήθηκαν. Έκαναν μια δήλωση διαφωνίας του για τον εκλογικό νόμο τότε και παραιτήθηκαν. Και αμέσως μετά τους ξαναπήρε ο Καραμαλής στις επόμενες εκλογές. Και ο Ανδρέας τους ξαναπήρε τους άλλους κλπ. Μην το πάτε όμως στα σημερινά, διότι είναι από την τραγωδία στη φάρσα. Μην πάμε στα σημερινά. Δεν θέλετε να μιλήσετε καθόλου για τα σημερινά? Όχι. Εγώ, κοιτάξτε, είναι άποψή σας. Θα σας πω κάτι. Δεν θα σας μιλήσουμε για λεπτομέρειες. Όταν ήμουν πιο νέος, είχα μια άκαρπη διορατικότητα τώρα. Αυτό είναι το θέμα του τρίτου τόμου. Ναι. Είναι η προκλήση του μέλλοντος, είναι το μέλλον, ας πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να απαλλαγώ από αυτά. Ναι. Τώρα είναι τελευταία φορά. Έγραψα αυτό το βιβλίο, το κάτω από τις τάχτες. Θα γράψω τη μεγάλη κρίση, τα εσωτερικά, πώς, τι κλπ. Για να απελευθερωθώ από το παρελθόν. Όσο χρόνος μου μένει ακόμα, βλέπω, δεν βλέπω, έτσι. Την ομορφιά σας κάπως την βλέπω, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που έγραψα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είμαι τυχερός άνθρωπος, διότι το βιβλίο που έγραψα δεν μπορώ να το διαβάσω για να το διορθώσω δεύτερο χέρι. Και όπως λέω, κάνω τη χάρη στον αναγνώστη, διότι αναγκαστικά. Θα έκανα στρογγυλέματα μετά. Ναι, ναι, βέβαια, σωστά. Θα έκανα στρογγυλέματα, τώρα τα αφήνω όπως βγήκε. Έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι. Ναι, λοιπόν, λέω, είχα άκαρπη διορατικότητα. Φρόντιζα πολύ πριν εξελιχθούν τα πράγματα να βγάζω ένα βιβλίο, ας πούμε, για την κρίση την οικονομική. 10 χρόνια πριν έγραφα κάθε χρόνο ένα βιβλίο σε μία παραλλαγή. Ηγεσία και στρατηγική εν ώψη μεγάλης αβεβαιότητας και επικείμενης καταστροφής. Mm-hmm. Για την οικονομία ήταν. Ναι, ναι. Ναι, γενικότερα, ωραία, ας πούμε, και λοιπά. Για την επερχόμενη οικονομική κρίση. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, τζάμπα πήγε αυτή η δουλειά. Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν, όταν είναι στα πάνω τους κλπ. Δεν ακούνε. Έτσι λοιπόν έβγαλα το συμπέρασμα να αφήνω να εξελιχθούν τα πράγματα τώρα, έτσι. Και να σας πω και κάτι, όταν δείτε ένα ζευγάρι που αγαπήθηκε πολύ στη ζωή του, κάνανε παιδιά. Ναι. Και ξεκατηνιάζονται και μισούν τον εαυτό τους, διότι στη ζωή υπάρχει, σου λέει, προδόθηκα. Αυτή είναι η σοφία που απέκτησα μετά από τις διαγραφές και όταν βγήκα από την πολιτική κλπ. Λέω, αν δεν προδώσεις τον εαυτό σου, δεν σε προδίδει κανείς. Δηλαδή, εμβάθυνα σε αυτό που λέμε στο άρωμα της προδοσίας. Ναι. Στη φιλοσοφημένη προσέγγιση της προδοσίας, εν πάση περιπτώσει. Ανθρώπινο, ανθρώπινο. Φυσικά. Λοιπόν, βλέπεις ανθρώπους που αγαπήθηκαν και ξεκατηνιάζονται. Σοβαροί άνθρωποι, αξιόλογοι άνθρωποι, κάνανε παιδιά. Κάποτε ο ένας λάτρευε τον άλλο και τώρα μισούνται. Λένε το τι λέει ο ένας εναντίον του άλλου. Αλήθεια είναι. Εάν αυτοί δεν σέβονται τον εαυτό τους, εσύ πρέπει να τους σεβαστείς. Δηλαδή να νιώσεις αυτό το αίσθημα του ναυαγισμού, την τραγικότητα του χωρισμού και να τους αφήσεις όταν κατασταλάξουν να μπορείς να παίξεις ένα επικοδομητικό ρόλο, αν μπορέσεις. Ναι, εσύ ποιος είσαι, αυτό όλο. Ο παρατηρητής μάλλον. Εσύ ποιος. Δηλαδή, τώρα... Ο παρατηρητής, ο κόσμος, ναι, ποιος ο τρίτος άνθρωπος. Εσύ. Τώρα... Γιατί τα μίντια δεν είναι και όλα. Ναι, δεν και δεν είναι, τα μίντια θα παίξουν. Όχι, δηλαδή, φυσικά. Κατίνιασμα είναι φυσικά. Είναι δουλειά των μίντια όλοι... να... Εγώ, ας πούμε, πάντως. Στην πολιτική πρέπει να περιμένεις να καθίσεις σκόνη. Το καταλαβαίνω κάπου αλλού. Άλλο, εσύ κάνετε τη δουλειά σας. Κάπου αλλού το καταλαβαίνω. Αλλά... Κάντε τη δουλειά σας, είστε μέσα στα πράγματα. Πρέπει ασφαλώς είναι γεγονότα που δεν μπορεί να τα σχολιάσει κανείς. Αλλά εγώ έχω την τραγική αίσθηση των πραγμάτων, ας πούμε. Είναι σαν να χτύπησε αυτό που λέμε το σύμπλεγμα ύβρις νέμεσης. Καταλάβατε. Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι που χτυπάει τώρα εκεί. Δηλαδή είναι παλιά πράγματα. Δεν είναι τώρα ότι ήρθε ένα παιδί από το πουθενά κλπ. Άστα τώρα. Οδήγησαν πολλά πράγματα. Είναι πολλά. Ναι, ναι. Είναι άστα τώρα. Δεν... Αυτή είναι η νέμεση. Δηλαδή... Αυτή είναι η νέμεση τώρα που ζούμε. Ναι, είναι η νέμεση. Στο βιβλίο λέτε. Και καμιά φορά δεν ξέρεις, έρθει κάποιος από το πουθενά, ένας άνθρωπος που δεν τον υπολογίζεις κλπ. Ξένος παντελώς. Και είναι, ας πούμε, σαν ένα τυφλό όργανο της μοίρας. Δεν είναι αυτός που τον βλέπεις, είναι κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Γιατί εκπληρώνει ένα ακούσια ένα άλλο ρόλο. Με κατάλαβες. Και κατάλαβα. Και υποθέτω. Έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα. Λέτε λέτε μέσα στο βιβλίο ότι η μοίρα της αριστεράς είναι να είναι διασπασμένη. Αυτό είναι έτσι. Και συνεχίζει. Ανασυνδέεται, διασπάται, επανασυνδέεται. Οι άλλοι συγχωρούν, έρχονται ξαναενώνονται. Κοιτάξτε να καταλάβετε τι είναι το. Εγώ το έχω και πολύ στο πρώτο βιβλίο και τώρα. Είναι το σύνδρομο του Κάιν, υπάρχει στην αριστερά. Άβελ και Κάιν για να. Του αντικειμένου, τι. Όχι, τον αδερφό. Του ο αδερφό στον αδερφό. Ναι. Αντίπεινα γιου φακή που λέμε. Στην αριστερά, όπως παλιότερα στις Τριχίες,
Η θρησκευτική πόλεμη ήταν η πιο τρομερή που μπορείς να φανταστείς. Ναι, πιο βάναυση. Πάλι διότι έχεις το αίσθημα ότι ο άλλος σε προδίδει, είναι αποστάτης από το μεγάλο, από το μεγάλο δεσμό. Όπου υπάρχει μεγάλος δεσμός, στα αδέρφια, στον έρωτα, στις οικογένειες, στους συνεταίρους, ναι, ναι. Στους συντρόφους, ο Θεός να κάνει συντρόφους. Ναι. Η προδοσία είναι αβάσταχτη. Ή στους ανθρώπους μιας θρησκευτικής σέκτας, ναι, ναι, τους χριστιανούς. Ναι. Όταν ο δεσμός είναι τόσο πολύ μεγάλος, ο χωρισμός παίρνει αβυσαλαία χαρακτηριστικά. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ο προδότης, πρέπει να σε εκμηδενήσω ηθικά. Ναι. Με κατάλαβες. Ναι, έχει τα πόδια. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν έχω πει, ρε παιδιά, διπλή διαγραφή έχω φάει στην αριστερά. Δεν έχω ανοίξει το στόμα μου επί 33 χρόνια να πω μια κακή κουβέντα για το Χαρίλαο. Μόνο ύμνος, εδώ μέσα δεις τι αγάπη και λοιπά. Περιγράφω και το χωρισμό. Αλλά με τι αγάπη περιγράφω το χωρισμό. Ναι, σωστά. Δηλαδή και λέω ο Χαρίλαος και ένας, μετά έλεγα ένας γερόβραχος ανεμοδαρμένος που τον χτυπούν αλίπητα τα κύματα της ιστορίας. Έλεγα, στο τέλος γεννήθηκε και τα ξαναφτιάξαμε. Λοιπόν, δεν είπα κακή κουβέντα. Ναι. Δεν έχω πει μία κακή κουβέντα ποτέ για το ΚΚΕ και τον συνασπισμό αριστερά που ήμασταν. Ναι, ναι. Και ποτέ, ούτε μία κακή κουβέντα. Μα δεν θα με βρίσουνε, δεν θα γράψουνε, δεν λέω τίποτα. Το κατάλαβες. Ναι. Είναι άλλη εποχή. Ξέρω το σύνδρομο του Κάιν, το κατάλαβες. Έχουν καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω και υποθέτω εσύ. Και παραπάνω. Δεν δίνω σημασία. Δηλαδή. Ξέρω τι συμβαίνει, ας πούμε. Είναι μια αρρώστια, ενώ για φανταστείτε τη Νέα Δημοκρατία, που έχει μια άλλη κουλτούρα, που εκεί ο δεσμός δεν είναι σύντροφοι. Ναι. Δεν λέγονται σύντροφοι, κύριε. Δηλαδή, μήπως είναι καλύτερο το κύριε που εδώ τα λέμε. Κύριε Αντρουλάκη. Τι σύντροφοι είναι και σύντροφοι. Λοιπόν, αν είναι μετά τόσο μίσος για το τέλος πάντων. Για τον σύντροφο, ας το καλύτερα κύριε. Ναι, δηλαδή, για φανταστείτε τη Νέα Δημοκρατία. Ρε εσείς, ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και έγινε και ευρωβουλευτής της μετά και έγινε και αρχηγός της. Εγώ δεν μπορώ, άλλο ότι μπορεί να με αγαπούν κρυφά, ας πούμε, αλλά εάν μπορώ εγώ να πω στον Περισσό έστω να... Να παίξω, έτσι, να περάσει να παίξω. Είμαι προδότης διαβίου, δεν ξέρω, με κατάλαβες. Κατάλαβα. Λέει κανείς προδότη, να πούμε, το Σαμαρά που έριξε. Εγώ δεν έριξα τίποτα, εγώ διαγράφηκα απλώς. Δεν έχω πει μια κακή κουβέντα ποτέ. Και πολλοί δεν ξέρουν πόσες φορές τους έχω ψηφίσει. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, θα αλλάξει η κουλτούρα. Είδα τώρα ότι ο Κουτσούμπας έκανε και γιορτή για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρο, και αυτό με συγκίνησε, μπράβο λέω, και για τον Μίκη έκανε. Να. Και τον γίδευσε και είμαι εγώ έμπνευστης. Mm. Λέω, Μίκη, εδώ που τα λέμε, του λέω, αν θες να μην πάθεις καμιά μεγάλη πλάκα όταν πεθάνεις, δεν βάζεις το κουκουέ να κάνει την κηδεία. Όπως σου το λέω τώρα. Ναι. Και χάρηκα, γιατί παρά τη σύγκρουση, αλλά ναι, αυτά ναι, ναι. Θα τα δει. Ναι, ναι. Και ήταν μια χαρά ο Κουτσούμπας, είναι και ανοιχτός. Άλλο ότι πρέπει να κάνει το γραμματέα του κόμματος και να μιλάει αυτή τη ναι. γλώσσα. Αν πάρει διψήφιο, θα αλλάξει τη γλώσσα, σας το λέω. Λέτε. Αν πάρει διψήφιο, θα, ναι, αλλάξει, θα αλλάξει τη γλώσσα. Αλλά έκανε εκδήλωση στο ΚΚΕ συναυλία για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι με τα 20 χρόνια μπορεί να κάνει και ένα μνημόσυνο σε μένα, τι να σας πω. Κύριε Αντρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πέρασε η ώρα, ούτε το καταλάβαμε. Μία ώρα και ένα τέταρτο, πραγματικά δεν το καταλάβαμε. Ξέρω ότι έχετε και γενέθλια, αύριο μεθαύριο πότε είναι. Μεθαύριο είναι. Χρόνια σας πολλά από τώρα. Είχα κάνει μια απάτη, την οποία όμως... Τι απάτη? Είχα κάνει μια απάτη, υποσυνείδητη. Έλεγα ότι γεννήθηκα 22 Νοεμβρίου. Επειδή ήταν η δολοφονία του Κέννεντι, τόσο πολύ ισχυρή μέσα μου. Εμείς στην Κρήτη δεν γιορτάζουμε γενέθλια. Ναι. Δεν γιορτάζουμε γιορτές. Εγώ το Αγίου Δημητρίου γιορτάζω, ας πούμε. Ναι. Δεν γιορτάζαμε γενέθλια, δεν ξέρω γιατί, ποτέ. Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό το γελίο ύμνο που μου έρχεται και ώρα και ο γιος μου και μου τον τραγουδάκι. Δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει. Αχ, Θεέ μου. Χρόνια πολλά παρακολουθώ. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί τα έχουμε κάνει όλα σήμερα. Και επιστρέφουμε.